Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα, καλημέρα από... ακούσουμε το τραγουδάκι. Ήταν παράκληση του Γιώργου Τουρασιά, ναι. Μετά το tour που είχαμε στα σκάφη, που ζήλεψε που δεν τον πήραμε κοντά μας, όμως του εξήγησα για ποιο λόγο πήγαμε. Ξέρω ότι οι ομάδες δεν σπάνε. Ετοιμάζουμε κάτι που σίγουρα θα έρθει μαζί μας ο Γιώργος και μάλιστα θα κάνουμε και εκπομπή εκεί. Έτσι. Έτσι. Να μην πούμε περισσότερα. Εκεί ο λόγος που πήγαμε χθες ήταν άλλος. Θα κάνει με υγρό στοιχείο όμως. Σίγουρα θα έχει. Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους εσάς, σε όλους εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Την καλημέρα μας στο Γιώργο και το Βαγγέλη. Μας βλέπετε τώρα live από την σελίδα μας στο Facebook DR Τηλεόραση Άργος. Μας ακούτε από το Live 24 και από το FM στους 92,2. Με ένα ποτήρι γάλα του Μωριά ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή μας σε 900 σημεία πώλησης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μπορείτε να το βρείτε την επόμενη μέρα της παραγωγής και φυσικά μπορείτε να επισκέπτεστε το κατάστημα. Γαλακτοπολείο και Ακροπολείο του Μωριά, στην Βασιλίση Σοφίας και Ναυπλίου, στο Άργος με εξαιρετικά προϊόντα. Καλημέρες λοιπόν μοιράζουμε σήμερα. Το πρώτο τέταρτο, το πρώτο 20 λεπτό, 23 λεπτά περίπου που είδα χθες, έκανα το λάθος να δω δελτίο ειδήσεων στον Αντένα, ας πούμε, ναι. Μια σκηνή και το πρώτο δελτίο ειδήσεων. Είχε έγκλημα, δικαστήρια, ναι. Δολοφονίες. Ναι. Παιδεραστές, ναι. Ψυχολογικά, φυλάκιση, ναι. Αυτά. Μάλιστα. Everything's perfect. Και να ξεκινήσουμε από, το, από τον πατέρα που έκαιγε με πούρο το δίχρονο παιδί του και ο οποίος βρίσκεται στο ψυχιατρίο αυτή τη στιγμή. Μόλοπες και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματος, αλλά και καψίματα από πούρο στα πόδια εντοπίζει η ιατροδικαστική έκθεση, συγγνώμη. Για το δεύτερο, χάνεις και τα λόγια σου με αυτό. Για το δίχρονο αγοράκι που πριν είμαι, μήπως θα πρόθυρα του εγκεφαλικού. Λύνω όταν χάνεις τα λόγια σου. Λοιπόν, μου ήρθε ξέρω εγώ στον αέρα. Θα έχουμε και live. Που πριν λίγα 24 ώρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λαμίας με υποθερμία. Λοιπόν, θα διακόπτουμε κατά τακτά διαστήματα ό,τι διαβάζουμε για να στέλνουμε καλημέρες. Καλημέρα στον Γιώργο τον Καραμίτσα, τον πρόεδρο του Ράδιο Ταξιάρχου 67020. Τα σέβη μας. Ο 39χρονος πατέρας που το συνόδευε οδηγήθηκε σήμερα μετά από απολογία του με απόφαση του προϊσταμένου της Αγγελίας Πλημμυλιωδικών της Λαμίας Νικήτα Θεολογίτη στο ψυχιατρίο. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά. Το ζευγάρι από την Αθήνα επέστρεψε από το τριήμερο και στάθμευσε σε ξενοδοχείο στα Καμένα Βούρλα. Η γυναίκα κοιμήθηκε για λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ο πατέρας πήρε το παιδί όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε για βόλτα. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην παραλία των Καμένων Βούρλων ζητούσε από όσους βρισκόταν εκεί να καλέσουν το ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί. 3 ώρα τα ξημερώματα υπήρχαν εκεί. Να μεταφερθεί το παιδί, το οποίο ήταν ημίγυμνο και τυλιγμένο με ένα μπουφάν στο νοσοκομείο, καθώς είχε έντονο ρίγος και υποθερμία. Όταν οι γιατροί του νοσοκομείου Λαμίας διαπίστωσαν τα σημάδια στο σώμα του και οι δικαιολογίες του πατέρα ότι οφειλόταν σε αυτόν τον τραυματισμό, δεν τους έπεισε. Απευθύνθηκαν αμέσως αρμόδιες αρχές. Τότε με εντολή του κυρίου Θεολογίτη του Εισαγγελέα, ο πατέρας τέθηκε υποκράτηση εν αναμονή των ιατροδικαστικών εξετάσεων που είχαν παραγγελθεί, ενώ ο ίδιος ο εισαγγελέας ζήτησε να συζητήσει με την μητέρα του παιδιού, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν μπορούσε να φωτίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εισαγγελέας διέταξε τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρίο. Προηγήθηκε βέβαια η εξέταση του πατέρα από δύο ψυχιάτρους στο νοσοκομείο της Λαμίας, οι οποίοι και διαπίστωσαν ότι ο 39χρονος είχε ανάγκη θεραπείας σε ειδικό ίδρυμα. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, Βασίλη, πως όλα αυτά βγαίνουν ξαφνικά. Και πως η γυναίκα του δεν είχε καταλάβει τίποτα τόσο καιρό. Δηλαδή είναι απορίας άξια, έτσι. Δεν ξέρω πάντως για αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέρημνα από την πολιτεία. Δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει καταλογισμός, γιατί ο εγκλεισμός σε ψυχιατρίο. Ή η ποινή που συνοδεύεται με εγκλεισμό σε ψυχιατρίο. Εντάξει, δεν είναι και η απόλυτη τιμωρία. Σημαίνει όμως μειωμένο καταλογισμό. Μειωμένο καταλογισμό, το καταλαβαίνω. Ή υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν και το καταλόγιο στον τελώς. Βασίλη μου, αυτό γίνεται ξαφνικά, αυτό... γιατί δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν θα υπήρχαν δείγματα. Γιατί την άλλη φορά λέγαμε ότι αν καταλάβουμε από το οικογενειακό μας περιβάλλον. Κάτι έτσι διαφορετικό, κάτι περίεργο. Δεν περιμένουμε να βρούμε κάποιον σφαγμένο. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να προλάβουμε κάποια πράγματα. Γιατί δεν μπορεί κάποιος, δίνει κάποια σημάδια ότι δεν είναι καλά.
Και ο μειωμένος καταλογισμός αυτό είναι, ότι επειδή ο ίδιος έχει μειωμένο καταλογισμό και δεν αντιλαμβάνεται, θα πρέπει το περιβάλλον να ειδοποιήσει κατάλληλα. Μην φτάσουμε δηλαδή στο μη παραπέρα. Δεν είναι έτσι. Ταμπού. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι ταμπού αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα, έτσι. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι δεν είναι καλά, να απευθυνθούμε στις αρχές. Μπορεί να γλιτώσουμε έναν συνανθρωπό μας. Να συνεχίσουμε αστυνομικό δελτίο. Να συνεχίσεις, αφού φαγώθηκε. Φαγώθηκα πολύ πρωί. Να ξεκινήσω, κατάλαβες, έτσι, για να πάμε μετά στα πιο ευχάριστα, παιδί μου. Ξέρεις, αυτά τη συμφωνία, τα μέτρα, έτσι, αυτά τα ευχάριστα ωραία πράγματα. Εκδικάστηκε στο μεικτό ορκωτό εφετείο ναυπλίου η υπόθεση του 30χρονου που σκότωσε την ίδια του τη μητέρα τον Ιούλιο του 2016 στην Κορινθία. Στον 30χρονο επιβλήθηκε μέτρο ασφαλείας και καταδικάστηκε σε εγκλεισμό στο ψυχιατρικό κατάστημα του Κορυδαλού για 12 έτη για τη δολοφονία και για άλλα 2,5 έτη για την οπλοφορία και την οπλοχρησία, καθώς θεωρήθηκε άτομο με μειωμένο καταλογισμό, αυτό που μόλις είπες. Έτσι, για την ιστορία να πούμε ότι στις 17 Ιουλίου του 2016 τον αδερφός του 30χρονου αντίκρισε τη μητέρα του νεκρή πάνω στο κρεβάτι της γεμάτη αίματα. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία και έπειτα από έρευνα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στον δρόμο. Επίσης και αυτόν γεμάτη αίματα. Ο δράστης ομολόγησε αμέσως την πράξη του χωρίς να αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο λόγο που τον οδήγησε στη δολοφονία. Κατά την απολογία του, ο 30χρονος είπε πως ενώ καθόταν έξω και κοιτούσε το φεγγάρι, η μητέρα του ζήτησε επίμονα να μπει μέσα, τον τράβηξε και τον έσπρωξε. Πρώτα μπήκε η μητέρα του μέσα και μετά εκείνος. Τότε άκουσε μία φωνή να του λέει ή εκείνος ή η μητέρα του. Το σκέφτηκε λοιπόν και μετά τη σκότωσε. Μια φωνή εσωτερική του έλεγε, ρε παιδί μου, ή εσύ θα ζήσεις ή η μητέρα σου. Λοιπόν, κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω αυτές τις ιδέες που όλοι μας βγαίνουν τρελοί για να γλιτώσουν κάτι άλλο. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Είμαι πιο αυστηρή. Κοίταξε. Βασίλη, είμαι πιο αυστηρή. Ο καθένας. Ναι, περίμενε. Ο καθένας δεν βγαίνει τρελός επειδή το επικαλείται. Εξετάζεται από επιστήμονες. Και άμα είναι καλός ηθοποιός. Εξετάζεται από επιστήμονες. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό όλο το απλό. Εγώ σου λέω και άμα είναι καλός ηθοποιός. Για να προχωρήσει κάποιος σε μειωμένο καταλογισμό. Το θέμα είναι να εντοπίσουμε ποιες περιπτώσεις είναι αυτές και η πολιτεία να μπορέσει να παρέμβει στον βαθμό που μπορεί να παρέμβει από το νόμο. Αυτές είναι τραγωδίες, Αλεξία. Δεν πρόκειται για περιπτώσεις. Αντίστοιχη περίπτωση, αν θυμάστε, ήταν και στο Αγρίνιο πριν από περίπου ένα χρόνο, όπου ένας νεαρός, νομίζω 17-18 χρονών, σκότωσε τη μητέρα του, την κατέσφαξε. Και μαθαίνω ότι πήγε και δικάστηκε και επειδή είχε ακαταλόγιστο, νομίζω. Δικάστηκε πολύ λίγο, κάποιους μήνες ή δεν προβλέπεται εγκλεισμός, αλλά μια ψυχιατρική παρακολούθηση. Δεν είμαι νομοθέτης. Δεν μπαίνω στο πώς γίνανε οι νόμοι. Μένω όμως στο ότι επειδή μπορεί να υπάρχουν τέτοια περιστατικά τα οποία μπορεί κάποιοι να γνωρίζουν, αλλά δεν τα γνωρίζει η πολιτεία, το θέμα δεν είναι να τα γνωρίσει το περιβάλλον, είναι να τα γνωρίσει η πολιτεία. Αυτή η έρμη πολιτεία που μπορεί να έχει πλημελή παρέμβαση ενδεχομένως. Καλημέρα μας στον Δημήτρη τον Σαλαπάτα, να πούμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Θα σου κάνω διακοπές. Αν και εμείς δεν ενημερώσουμε για κάποια πράγματα. Τι να πω, δεν ξέρω μετά πώς θα γίνει. Λέμε ότι αυτός. Μα λέει ο άλλος, μα ήταν τρελός. Δηλαδή, δεν το ήξερες. Ήταν τρελός, ρε παιδιά, αλλά ήξερε κάποιος ότι είναι τρελός. Mm-hmm. Σε αυτό θα ήθελα να σταθούμε περισσότερο. Και όχι μετά στις ποινές. Οι ποινές είναι κουτιά μετρημένα, Αλεξία. Ο νόμος δεν είναι τα χέρια των δικαστών. Δεν μπορούν αυθαίρετα να επιβάλλουν ποινές όταν υπάρχει μειωμένος καταλογισμός ή ακαταλόγιστο. Ωραία. Ξέρεις πολύ καλά ότι το δικαστήριο δεν μπορεί να δικάσει έναν που είναι επίσημα τρελός. Για το ακαταλόγιστο των βουλευτών είπαμε δεν. Μπορεί να επιβάλλει άλλους περιορισμούς, έτσι. Δεν μπορεί να τον. Για το ακαταλόγιστο της κυβέρνησης. Καλά, αυτό υποτίθεται δικάζει ο κόσμος. Έχουμε κάτι. Ο κόσμος ακαταλόγιστο η κυβέρνηση δεν έχει. Α, δεν έχει. Οι βουλευτές έχουν ακαταλόγιστο. Έχουν. Και ανεύθυνο. Ωραία. Οι βουλευτές έχουν. Ωραία. Αυτό είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Το έχουμε ξαναπεί, μην το ξαναλέμε. Ωραία. Λοιπόν, το καταλόγιστο της κυβέρνησης. Λοιπόν, η κυβέρνηση και η Τρόικα μοιάζει να αγνοούν την απόφαση ολομέλειου Συμβουλίου της Επικρατείας και φαίνεται να εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα και πολυεθνικές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, αναφέρει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε ανακοίνωσή της για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Οι εμπορικοί σύλλογοι, οι ομοσπονδίες και η ΕΣΕΕ δεν παλέψαν 6 χρόνια για το κορυφαίο αυτό θέμα ώστε να τα παρατήσει τώρα. Η απελευθέρωση σε συγκεκριμένες μεγάλες περιοχές θα προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση με ορατό αποτέλεσμα τις 52 εργάσιμες Κυριακές του χρόνου. Μια τέτοια επιλογή, το μόνο που θα πετύχαινε θα ήταν η άμεση αναδιανομή του ήδη περιορισμένου λόγω κρίσης και ύφεσης τζίρου προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων και η εξαγωγή κεφαλαίων που με ματηρές θυσίες και capital controls προσπαθεί η χώρα και η κοινωνία της να κρατήσουν στην εθνική οικονομία, συνεχίζει η ανακοίνωση.
Η ΕΣΕΑ λοιπόν αποφάσισε στο πλαίσιο αυτό πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων την Κυριακή 7 Μαΐου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αποφάσεις που λαμβάνονται για εμάς, χωρίς εμάς, λέει η ΕΣΕΑ. Ταυτόχρονα ζήτησε από όλο το πολιτικό κόσμο της χώρας να λάβει σαφή θέση απέναντι στην απελευθέρωση των Κυριακών. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε τους φίλους μας και τους εχθρούς μας, καταλήγει η ανακοίνωση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Να σε πάω σε κάτι. Πανελλαδικό κλείσιμο λοιπόν την Κυριακή. Ναι. Μην περιμένετε τα μαγαζιά να είναι ανοιχτά. Την Κυριακή 7. Εκτός αν υπάρχουν και απεργοσπάστες. Έχουμε μια επιτυχία σε επίπεδο αθλητισμού για την Αργολίτα. Ναι. Δεύτερος πανελληνιονίκης στα 2.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια. Αναδείχθηκε στους πανελλήνιους αγώνες Στίβου του σχολικού πρωταθλήματος ο Κυριάκος Μπέκας. Ο Κυριάκος είναι αθλητής του Αθλητικού Συλλόγου Αργολίτα 2000 και μαθητής στο δεύτερο Λύκειο Ναυπλίου. Τερμάτισε στη δεύτερη θέση και πραγματοποίησε, κατέριψε το δικό του ατομικό ρεκόρ με χρόνο 6.07. Τα συγχαρητήρια να πούμε στον Κυριάκο, τον συγχαίρει και ο κύριος Μπόλας από ό,τι διαβάζουμε εδώ στις αργολικές ειδήσεις, μέλος του ΣΕΓΑΣ. Επίσης να πούμε πως από 2 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου έρχεται το πρώτο φεστιβάλ ναυπλίου «Πολιτισμός, Συνογνωσία, Γευσηγνωσία». Θα επανέλθουμε προφανώς. Επίσης να πούμε ότι σε απολογισμό των πεπραγμένων και λογοδοσία προς τους δημότες κάλεσε, μένω στον άφητερο εσύ Αλεξία, επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Χρήστος Γραμματικόπουλος, τον δήμαρχο τον κύριο Κοστούρο, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωραία. Πρόκειται για μια δημοκρατική διαδικασία κατά την οποία δίνεται δυνατότητα στον Δημότη να απευθυνθεί δημόσια στον Δήμαρχο αλλά και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για όποιο θέμα επιθυμεί, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Γραμματικόπουλος. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, τηλεθεατές και ακροατές, για όλους εσάς που θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση Gaveman την 3η 9 Μαΐου στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος, στο Άργος, με τον μοναδικό Θανάση Βυσκαδουράκη, έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Μπορείτε να γράψετε 922 το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο και αποστολή στο 54660. Και τρεις τυχεροί από εσάς θα λάβετε από μία διπλή πρόσκληση. Τρέχει επίσης και ο διαγωνισμός μας για τις δύο κάρτες υγείας από το Πολυατρείο Ίασης. Γράφετε 922 και το ονοματεπώνυμό σας μόνο και αποστολή στο 54660. Δύο από εσάς θα παραλάβετε από μία κάρτα υγείας όπου μπορείτε να κάνετε απεριόριστες επισκέψεις στους γιατρούς που γελάω για το προηγούμενο για τη νοηματική δεν μπορώ να συγκρατηθώ αλήθεια λοιπόν ξέρετε αυτά που δεν βλέπετε αυτά που δεν βλέπετε εσείς εδώ έχουν πολύ γούστο, τι να σας πω λοιπόν, δύο από εσάς λοιπόν θα παραλάβετε από μία κάρτα υγείας με απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις στους γιατρούς που διαθέτει το Πολυατρείο Ίασης Δελαμανάρα Αργολίδας. Τελικά, συμβόλαιο θανάτου ήταν η δολοφονία έξω από το Δημοτικό Σχολείο στα Γλυκά Νερά. Σε καθάρισμα λογαριασμού. Ο οποίος κύριος εδώ, Βασίλης Γρίβας, προλέον βγήκε και το όνομά του, τον εκτέλεσαν πληρωμένοι δολοφόνοι και αυτός λέει συμμετείχε σε κάτι ανάλογο. Πολλά λέγονται, κανείς δεν ξέρει. Καλά. Υπάρχει ένα ολόκληρο χρονικό τώρα η ελληνική αστυνομία πιστεύω. Έχει έμπειρους αξιωματικούς αυτό το κομμάτι εκεί. Πιστεύω ότι θα ξεχνιάσει όλη ξέρουν, την υπόθεση. Τέλος πάντων, μπορούν να διαβάσουν το έγκλημα. Όμως, μωρέ Βασίλη, και μπροστά στα μάτια του. Μπορούμε να δικάσουμε τώρα και να βγάλουμε πόρισμα, δεν ξέρουμε. Περιμένουμε την αστυνομία. Τυχερή μέσα στην ατυχία τη η γυναίκα που. Δίπλα από την καρδιά η σφαίρα. Στου τραχισμού. Τρομερό. Και όταν μιλάμε για πολεμικό τυφέκιο, ακόμη και ο εξωστρακισμός της σφαίρας έχει τέτοια ισχύ που μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Δεν είναι πιστόλι. Ακόμη και όταν μιλάμε για πολεμικό τυφέκιο και για τόσο μικρές αποστάσεις, μπορεί και μια σφαίρα που θα εξωστρακιστεί να προκαλέσει θάνατο. Λοιπόν. Να σε πάω στον κύριο Τατούλη, Γιώργητα. Αχ, ναι, για πες. Για πες. Τελεσίδικη ποινή λοιπόν, τελεσίδικη καταδίκη σε 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή επέβαλε το τριμελές εφετείο Καλαμάτας για τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος κατά εξακολούθηση στον Περιφερειάρχη τον κύριο Τατούλη. Για ποιο θέμα? Είναι το θέμα, αν θυμάσαι, είναι το θέμα για την παράβαση καθήκοντος. Είχε κινηθεί εναντίον του εφημερίδα Ελευθερία από την Μεσσηνία. Για τις κρατικές δημοσιεύσεις. Ότι τέλος πάντων δεν είχε λάβει αυτές που από τον νόμο όφιλε κτλ. Προσέφηκε δικαστικά η εφημερίδα, η οποία και δικαιώθηκε. Αφού είχε δικαστεί ο κύριος Τατούλης και πρωτόδικα, αλλά και σε εφετείο.
Βέβαια, να διαβάσουμε την ανακοίνωση του κ. Τατούλη, ο οποίος λέει ότι θα προσφύγει στον Άριο Πάγο, αλλά ο Άριος Πάγος, για όσους γνωρίζουν, δεν μπορεί να αποφανθεί για την ουσία της υπόθεσης. Έχει τελειώσει η υπόθεση αυτή. Μπορεί να αποφανθεί, θα κάνει ανέρεση ο κ. Τατούλη στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος αποφαίνεται στο αν γίναν όλα σύνομα τα διαδικαστικά της υπόθεσης. Ξέρεις, το ραδιοτηλεοπτικό λέει ότι υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας και για να βγει σε ανακοίνωση θα πρέπει να έχει τελεσιδικήσει και από τον Άριο Πάγο. Ναι, αλλά ο Άριος Πάγος δεν δικάζει όμως. Υπάρχει διαφορά. Αυτή είναι η απόφαση. Ναι, για την περίπτωση όμως αυτή, ο Άριος Πάγος δεν δικάζει. Και λέει ο κ. Στατούλης το εξής. Σέβομαι τον θεσμό της δικαιοσύνης, όμως δεν αποδέχομαι καμία μορφή, καμία ποινή, όσο μικρή και αν είναι. Θα ασκήσω αίτηση ανέρησης στον Άριο Πάγο και είμαι βέβαιος. Όπως κατέπεσε η απόφαση του πρωτοδικείου, έτσι θα καταπέσει και η απόφαση του εφετείου. Μάλιστα. Αντλούμε τη δύναμή μας από τους πολίτες και σε αυτούς απευθυνόμαστε μετά την κατάρρευση μιας ακόμη σκευωρίας. Είμαι εδώ πιο δυνατός για να προστατεύσω το δημόσιο συμφέρον και το πολιτικό πολιτισμό που αποτελεί τη μεγάλη μας παρακαταθήκη για την Πελοπόννησο. Ο κ. Στατούλης έχει κάθε ένδικο δικαίωμα να προσφύγει στον Άριο Πάγο. Βεβαίως. Όπως θα μπορούσε για παράδειγμα στον Άριο Πάγο, οι νομικοί τα ξαναγνωρίζουν αυτά, ακόμη και να μην προσφύγει ο κ. Στατούλης. Θα μπορούσε να προσφύγει ο εισαγγελέας, για παράδειγμα, κατά τον κύριο Τατούλη, στον Άριο Πάγο. Απλά λέμε ότι η υπόθεση, στην ουσία της δηλαδή, στην ουσία της υπόθεσης, μπήκε στο εφετείο. 5 μήνες είπε με αναστολή, νομίζω θώθηκε η κυρία Νικολάκου που ήταν επίσης κατηγορούμενη για την ίδια υπόθεση. Δεν τίθεται θέμα αργίας για τον κύριο Τατούλη, να πούμε. Διότι το δικαστήριο θεώρησε ότι δεν υπήρξε ζημία του δημοσίου, οπότε δεν παραμένει περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Τώρα, ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση και εξέλιξη στον Άριο Πάγο, θα το δούμε. Ενδεχομένως ο Άριος Πάγος να πει ότι δεν έγινε κάτι σύνομο στη διαδικασία από την αρχή. Αυτό ναι, μπορεί να το πει. Μάλιστα. Πάμε στα αυθαίρετα. Κατά ένα μήνα και συγκεκριμένα μέχρι και τις 8 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγή στον ισχύοντα νόμο 4178 του 2013 για την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Οι Υπουργοί Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης υπέγραψαν. Τρελές αδυναμίες και οι δύο, υπέγραψαν την Τετάρτη κοινή υπουργική απόφαση, η ισχύ της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με κρίσιμη σημασία για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, δόθηκε και ο απαραίτητος χρόνος στη δημόσια διαβούλευση, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους όσο το δυνατόν περισσότεροι κοινωνικοί εταίροι, για να διαμορφωθεί η μέγιστη δυνατή συνένεση. Η επιλογή αυτή δικαιώθηκε, καθώς η διαβούλευση επέφερε χρήσιμους καρπούς. Όπως κατέστησε γνωστό, σημείωσε ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ώστε να βρει τον αρμόζοντα χώρο και χρόνο στο δημόσιο διάλογο. Άρα λοιπόν, παράταση για την προθεσμία υπαγωγής των αυθαιρέτων μέχρι και τις 8 Ιουνίου. Προσοχή για όλους εσάς που θέλετε να κάνετε κάποια δήλωση, κάποια αίτηση και... Διάβασα κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση για την τοξική βόμβα όσον αφορά τα ταξί. Να πούμε ότι στα τέλη του 2016, οι δηλώσεις του Γιώργου Καμίνη στις διασκέψεις των δημάρχων στο Μεξικό περί απαγόρευσης των οχημάτων με κινητήρες δίζελ από το 2025 άναψε φωτιές και στόχος, όπως έγινε τότε γνωστό, ήταν η μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Καθώς τα οχήματα που εφοδιάζονται με πετρελοκινητήρες εκπέμπουν υψηλούς ρήπους, θα μας ακούει τώρα ο Γιώργος Καραμίτσας, κάτι που γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με το αυτοκίνητο. Καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σταματήσει την εξέλιξη των πετρελοκινητήρων και πλέον επενδύουν τα χρήματα σε εναλλακτικές μορφές καυσίμου, φυσικό αέριο, ρεύμα κλπ. Α, να πάρουν ένα i8, ας πούμε, παιδί μου, της BMW, που είναι πανφθηνό, είναι τζάπα, για ταξί, ναι. Πηγαίνετε, δεν... Και φυσικά ασχολούνται... Κάνεις διαφήμιση. Έλα μωρέ, τι διαφήμιση κάνουμε σιγά. Με την ηλικία του στόλου των οχημάτων ταξί να μεγαλώνει διαρκώς και την ατμόσφαιρα να επιβαρύνεται, έρχεται να προστεθεί ακόμη ένα νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο, όπως αποδεικνύεται, θα είναι εις βάρος της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση θέλει να περάσει ένα νομοσχέδιο που θα αυξήσει σημαντικά τη μέγιστη ηλικία των οχημάτων ταξί, έτσι από τα 15 έως 18 έτη, ανάλογα με τον κυβισμό που είναι σήμερα, θα πάει στα 22, προκαλώντας κλιματική ασφυξία σε όσους κατοικούν στις μεγάλες πόλεις περισσότερο. Να σημειώσουμε πως αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν σχεδόν 14.000 ταξί ενδεικτικά τώρα στην Αθήνα, όπου ο μεγάλος αριθμός αυτών εκπέμπει πολύ υψηλούς ρήπους λόγω παλαιότητας. Στην περίπτωση που ψηφιστεί το νομοσχέδιο και αυξηθεί και άλλο η ηλικία των ταξί, θα μιλάμε ξεκάθαρα για τοξική βόμβα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία. Εδώ έχουμε τις τοξικές βόμβες δίπλα στο σπίτι μας και τα ταξί θα μας.
Μάλιστα, να σε πάω στο ειρηνοδικείο Ναυπλίου. Πήγαινε με, πήγαινε με και στην Ναυπλίου. Το σχετικό δημοσίευμα στις εργοτικές ειδήσεις. Ναι. Ήταν προγραμματισμένη για χθες, Τετάρτη, 4 Μαΐου. Πολύ καλό θέμα. Ήταν ο πρώτος μη συνενετικός πληστηριασμός για κόκκινα επαγγελματικά δάνεια σε τράπεζες. Εκεί βρέθηκαν μέλη της κίνησης κάτω από πληστηριασμών, των κατασχέσεων των διακοπών νερού, ρεύματος κτλ. Και γιατί με τη σχετική διαμαρτυρία, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αναβλήθη ο πληστηριασμός. Συμμετείχαν και μέλη από κόμματα, από την ΛΑΕ, την Πλεύση Ελευθερίας, διαβάζουμε εδώ, αλλά και πολίτες, και απλοί πολίτες, και κόσμος που ενδεχομένως έχουν σειρά το επόμενο διάστημα για πληστηριασμούς. Mm-hmm. Βέβαια, για όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεσαι, η κυβέρνηση βρήκε πολύ εύκολα την λύση. Θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Mm-hmm. Σε επίπεδο συμβολισμού, όμως, είναι σημαντικό να υπάρχουν κινητοποιήσεις και αντιδράσεις από κόσμο που θεωρούν ότι αδικούνται από όλη αυτή την λέλαπα και την εξαπάτηση, τέλος πάντων, στην οποία τους οδήγησε η κυβέρνηση. Δεν θέλω να κάνω άλλο πολιτικό σχόλιο, γιατί διαβάζω και για κόμματα τώρα εδώ, αλλά άστο, δεν θα το κάνω. Καρπιέμαι. Μπράβο, είσαι καλό σήμερα. Ναι, γιατί, ο εντάξει, αέρας της θάλασσας, παιδί μου, σε άλλαξε. Ναι, αυτό ναι, είναι. Να πούμε για τον αέρα της θάλασσας, ναι, ότι μια και το κουβεντιάζαμε πριν ξεκινήσουμε, κάπου είπε η κυρία Κουντουρά, είπε ότι θα είναι φέτος χρονιά ρεκόρ, ή κάπου το διάβαζε για τον τουρισμό. Ναι, ναι. Κάναμε μια μικρή, τέλος πάντων, πολύ μικρή βόλτα εκεί σε κάποια σκάφη στο. Αφού είχε τελειώσει το Mediterranean για το show. Έτσι, γιατί μας έμεινε και ταπεινή, να το πούμε αυτό. Μιλήσαμε με ανθρώπους που είναι στο χώρο. Όχι, γιατί δεν θέλαμε να πάμε τις κατάλαβες κατά τη διάρκεια. Το κατάλαβα κόσμος αυτό, βέβαια, εσύ, Αλεξία. Με το περισσού να το αναφέρουμε. Έτσι. Ανεβαίνουμε εκεί τώρα και, με στολίδια και αυτά. Και μας είπαν οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι στο κομμάτι αυτό της κρουαζιέρας, με πολυτελή σκάφη, ότι καλό είναι να λέμε ότι ο τουρισμός είναι ο πυλώνας μας, ξέρω εγώ, βαριά βιομηχανία και όλα αυτά. Έτσι. Αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι για αυτή την έρμη, την βιομηχανία. Διότι μας είπαν ότι υποφέρουν με τη γραφειοκρατία. Υπάρχουν ακριβώς, να σταθούμε λίγο σε αυτό, ότι θέματα που άλλα κράτη τα έχουν λύσει. Εμείς το έκανα, τα συζητάμε. Αντιμετωπίζουν γραφειοκρατία, η οποία στην ουσία τι κάνει. Κάνει πιο δεν δύσκολη έχει τη ζωή. Λόγο ύπαρξης, κατά δεν έχει κανένα λόγο. Δηλαδή υπάρχει μια ανελαστικότητα, τέλος πάντων, στο εκτός να πάρουν από μια να τους δυσκολεύει την καθημερινότητα. Δεν κερδίζει ούτε τίποτα το κράτος. Πραγματικά. Δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν ελκυστικά κάποια πράγματα και δεν αναφέρομαι σε αφορά απαλλαγές ή τέτοια πράγματα. Δεν μας είπαν αυτό οι άνθρωποι. Μας είπαν στην εξυπηρέτηση των υπηρεσιών, τελωνίων κτλ. Έτσι, δηλαδή έχει να κάνει ενδεχομένως με τον εφοδιασμό του σε καύσιμα, σε τέτοια πράγματα. Να είναι λίγο πιο τα ωράρια πιο ευέλικτα. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες, οι οποίες όμως στη δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και αν θέλουμε πραγματικά να πούμε ότι κάνουμε κάποιες τομές σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να τους ακούσει η κυρία Κουντουρά, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, εν πάση περιπτώσει να υπάρξει μια συνέργεια, αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε περισσότερο τη βιομηχανία αυτή που λέγεται τουρισμός. Να βοηθήσουμε ουσιαστικά. Σκέψου τώρα η Ελλάδα, μακάρι να είναι φέτος για το να έχουμε ρεκόρ σε επισκέπτες. Ναι. Φαντάσου, Αλεξία, έτσι όπως είναι η Ελλάδα σήμερα και η οικονομία, να είχαμε, ξέρω εγώ, τον τουρισμό στα πολύ κάτω του. Δεν έχουμε και τίποτα άλλο τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι είναι. Δεν είναι ενέσεις αυτές που κάνει ο τουρισμός, είναι η αποκλειστική χορήγηση τροφής και ζωής για τον ασθενή που λέγεται ελληνική οικονομία. Νομίζω πως είναι ο μοναδικός τροφοδότης. Θα πρέπει όμως κάποια πράγματα να μην τα αφήσουμε στον αυτόματο πιλότο. Υπάρχουν θέματα, δεν ξέρω κατά πόσον, προφανώς και είναι ενημερωμένοι. Για να μας τα πάνε εμάς οι άνθρωποι, προφανώς τα έχουν πει και αλλού. Τα έχουν πει και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Δυστυχώς ακόμη όμως, στο κομμάτι αυτό υπάρχουν θέματα με την ελληνική γραφειοκρατία πάρα πολύ σημαντικά. Βασίλη μου, παρακαλώ. Πριν και πάμε ή να πάμε καλύτερα για να μην χαθεί και να το σχολιάσουμε. Ό,τι θες εσύ, Αλεξία. Θα ήθελα μετά έτσι να μου σχολιάσεις. Καταρχήν στη δεύτερη ώρα εκπομπή. Πήραμε και τον αέρα μας τώρα, μας άνοιξε και η όρεξη εκεί. Α, σου χαλάσω εγώ, Χατήρη. Τι λες τώρα. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια εκπληκτική ξενάγηση. Βλέπεις άλλα πράγματα, βλέπεις μια διαφορετική κατηγορία πώς μπορεί και ζει. Okay, ονειρεύεσαι και λίγο. Καλημέρα, Γιολάντα. Λοιπόν, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον Φώτη Κολεβέντη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Άργους και αναπληρωτή γραμματέα οργανωτικού της ΓΕΣΕΕ, καθώς επίσης και την πρόεδρο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30, θα επιστρέψουμε με καλημέρες στους χορηγούς μας και θα σχολιάσουμε το νομοσχέδιο του κυρίου Κοντονή που το έχει έτοιμο, είναι πρώτον πυλών για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Ναι, οκ. Okay. Μη, 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 μη.
αλλαγή ταυτότητας φύλου. Καλό. Έτοιμο το νομοσχέδιο. Βέβαια, γιατί όλη η Ελλάδα. Πρόσεξε, όλη η Ελλάδα τώρα, αν βγεις έξω και ρωτήσεις τον κόσμο ποια είναι τα προβλήματά του, θα σου πει. Γαμώτο, δεν υπάρχει. Ταυτότητα συγγνώμη για το γαμώτο. Δεν υπάρχει νομοσχέδιο για αλλαγή ταυτότητας φύλου. Ακριβώς. Είναι από θέματα που καίνε την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι τώρα που ξεγέλασε αυτά. Έτσι. Πάμε. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε ζωντανά τώρα από τη σελίδα μας στο Facebook DR Τηλεόραση Argos. Μας ακούτε από το Live 24 και από το FM 92,2. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί. Μένετε συντονισμένοι. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Επιστρέψαμε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook DR Τηλεόραση Άργος. Μας ακούτε από το Live 24 και από το FM στους 92,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Mentor Bar & Grill στην πλατεία Συντάγματος στον Ναύπλιο. Με υπέροχη ποιότητα και εξαιρετικές τιμές σε όλους τους μεζέδες, σε υπέροχα πιάτα, σε μοναδικά ριζότα αλλά και γλυκά δικής τους παραγωγής. Ξέρεις τι μου αρέσει. Θα σου πω τι μου αρέσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Που πηγαίνουμε ας πούμε, για να φάμε κάτι ελαφρύ, ένα ψητό, μια σαλάτα, κάτι ρε παιδί μου. Πάντα για ελαφρύ. Και στο τέλος σκάει η βόμβα του χειροποίητου γλυκού με δύο μπάλες παγωτό. Τεράστιο. Είναι η βόμβα στο στομάχι. Ό,τι έχει χτίσει, ξέρω εγώ. Ό,τι έχει χτίσει με τόσο αγώνα. Έτσι είναι. Και το... την καλημέρα μας λοιπόν σε όλα τα παιδιά εκεί. Μα έτσι γίνεται πάντα. Λοιπόν, πάντα ξεκινάμε εμείς. Πάντα κάνουμε διατροφή, αυτό να το πούμε. Την καλημέρα μας στο εκτό Ανατολική Πελοποννήσου Ταραντήλης 1611, το τηλεφωνικό κέντρο που μπορείτε να καλείτε για τον τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου σας για να πάρετε όλες τις πληροφορίες. Αυτή η μπλούζα τελικά είναι πάρα πολύ διάβολη. Μία θέλει έτσι, μία θέλει αλλιώς. Λοιπόν, έχω και την Πετρούλα. Στέλνει την μηνύματα, όχι έτσι τα μαλλιά, όχι πιο πέρα. Δεν την ασκώνω, Πετρούλα, να σε δω την ώρα της εκπομπής. Επιβάλλεται. Ένα μπουλούμπα πάνω από το κεφάλι. Με νεγάκι είναι καλύτερη, δεν, όχι, δεν κατάλαβα. Ξέρω εγώ στα διαλύματα, ρε παιδί μου, να στα διαλύματα, αυτό θέλω να σου πω. Με νεγάκι είναι καλύτερη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Επειδή δεν έχω τον μπουλούμπα, εσύ. Αστεί έπεσε τώρα. Όχι. Λοιπόν, καθόλου, καθόλου. Αυτό ήταν για την Πετρούλα, Πετρούλα. Πετρούλα, στα διαλύματα. Πετρούλα Στεφάνου. Ό,τι βλέπεις. The best ever. Λοιπόν, ό,τι βλέπεις να έρχεσαι, διορθώνεις. 1611 λοιπόν το τηλέφωνο για το τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου σας στο εκταίο Ανατολικής Πελοποννήσου Ταραντήλη σε εξαιρετικές τιμές και με delivery κταίο, κάντε χρήση του delivery κταίο. Τηλεφωνείτε λοιπόν στο 1611 και παίρνετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Ακολουθούμε τη σελίδα εκταίο Ταραντήλη στο Facebook και συμμετέχουμε στο διαγωνισμό. Και μιας και μιλήσαμε για διαγωνισμό, γράφετε 922 το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54660 και δύο τυχεροί από εσάς θα λάβετε από μία κάρτα υγείας. Επισκέψεων, δωρεάν επισκέψεων, απεριόριστες επισκέψεις. Δεν έχει κάποιες συγκεκριμένες. Να κάνετε δύο στον παθολόγο, ξέρω εγώ, μία στον οδοντίατρο. Όχι. Απεριόριστες επισκέψεις χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση στο πολυιατρείο ίασης στη Δαλαμανάρα Αργολίδας. Όπου να πούμε ότι και το καινούργιο του απόκτημα έφτασε μόλις εχθές. Ένα εξαιρετικής τεχνολογίας ασθενοφόρο, Βασίλη. Εξοπλισμένο πλήρως με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Να στείλουμε καλημέρα στο 360 Grill Dining and Wine Bar και το Ξένων Καφέ. Είχαν την τιμητική τους να πούμε τις ημέρες του Mediterranean Yacht Show. Θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε με κάποιον εκπρόσωπο εκεί να μας πει όλο το story της, τον σεφ εκεί και τι έγινε και τι δοκιμάσανε, άμα τους άρεσε και όλη αυτή την ιστορία. Ναι, Βασίλη μου, ξέρω ότι ανυπομονείς. Να στείλουμε καλημέρα στην ομάδα του Ξένων Καφέ στην πλατεία Συντάγματος στον Ναύπλιο με τον εξαιρετικό καφέ Μυστερόι, τους απίστευτους λουκουμάδες. Α, δεν σου είπα. Τις ημέρες αυτές δοκίμασα παγωτό, χειροποίητο παγωτό από το Ξένων. Ναι. Αυτό είχε να φάει. Η γεύση, χειροποίητο παγωτό σε γεύση καρύδα. Ναι. Δεν είχα φάει καρύδα. Και γιαούρτι. Λοιπόν, προτίμησα το καρύδα. Μακράν, δηλαδή, δεν υπάρχει η απίστευτη γεύση. Λοιπόν, σας το προτείνω. Σας το προτείνω. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Negro Espresso Bar και το εστιατόριο Αραπάκος. Μοναδική ομάδα εκεί και στα δύο καταστήματα. Είναι μαζί έτσι κι αλλιώς. Εξαιρετικής ποιότητας φαγητό, μοναδικά κοκτέιλ στο Negro Espresso Bar. Είμαστε σε αναμονή live να δούμε
τι θα γίνει και εκεί με αυτήν την περίπτωση. Την καλημέρα μας στην GD Energy Solutions και την ETV Market, Μεγάλου Αλεξάνδρου και να Έλλης ένα στον Άφλο και να μόλις παραλάβαμε... για να δω... Ναι. Πάρα πολύ ωραία επισήμανση αυτή. Να το πούμε. Τι? Σε όσους αρέσει η εκπομπή μας να την κάνουν κοινοποίηση στους φίλους τους. Ναι, ναι, στο live τώρα. Αυτό μου γράφει εδώ ο τηλεθεατής. Να το κάνουν, λέει, και η υπόλοιπη κοινοποίηση. Μπείτε λοιπόν στη σελίδα του Facebook DR Τηλεόραση Argos και κάντε κοινοποίηση το live που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αν σας αρέσει, δεν σας υποχρεώνουμε εμείς. Προς Θεού. Λοιπόν, την καλημέρα μας λοιπόν να συνεχίσουμε στη GD Energy Solutions και την ETV Market στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και να Έλλης ένα στον Ναύπλο, ακριβώς απέναντι από τον ΕΟΠ, όπου εκεί θα έχετε μείωση στο λογαριασμό της ΔΕΗ, μείωση, εγώ θα μας βάλει στόχο ήδη στο τέλος, αρχίζει να μας ακόβει τα ρεύματα, θέλει, δεν θέλει. Αυτό λέω. Ας μειώσει τα τιμολόγια, ρε παιδί μου, και εμείς εδώ είμαστε να το πούμε. Λοιπόν, μείωση έως και μείον 80% από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Αλλά η ΔΕΗ τώρα προσλαμβάνει καλλιτεχνικούς διευθυντές, δεν έχει, πρέπει να πληρώσει. Έχεις απόλυτο δίκιο και η κυρία Κονιόρδου έχει αφήσει, κυρία Κονιόρδου, μια πολύ μεγάλη εγκρεμότητα με το θέμα της ΑΕΠ. Στεναχωρημένη πολύ. Έχει αφήσει μια πολύ μεγάλη εγκρεμότητα στη μέση και κοιτάει τους καλλιτεχνικούς διευθυντές. Για τον Άγιο Γεώργιο εδώ μας είπε να πάρουμε τα μπουκαλάκια. Ναι. Εντάξει, okay, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Ο κόσμος δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει. Απλά θα ήθελα πάρα πολύ μια παράκληση να θυμάται. Αυτό, να θυμάται. Και αν δεν μπορεί, δεν έχει μνήμη, να πίνει βασιλικό. Και αν δεν μπορεί να πιει βασιλικό, να πάρει ένα μπλοκάκι και να σημειώνει. Λοιπόν, την καλημέρα μας στην πιτσαρία Κουάτρου, Ασκληπιού 15 στον Ναύπλο, με την υπογραφή πάντα Φάρμα Μαρνέρης, εγγύηση και ποιότητα στο καλό κρέας. Αλλά να πούμε ότι το Κουάτρο θα μπει δυναμικά και στις γεύσεις του κρέατος, που έχει ιστορία άλλωστε η Φάρμα Μαρνέρης, και με υπέροχες ιταλικές γεύσεις. Ναι. Έλα να τις καλημέρες. Αρχίσαμε τώρα τα μηνύματα. Αρχίσαμε. Για να δω. Ποιος μας στέλνει καλημέρα, μισό λεπτάκι, Βασίλη, με επιτρέπεις, φαντάζομαι. Ναι, με κρατάς αγωνία. Σε κρατάω για να δω. Το κρατάω για το τέλος το καλό. Το κρατάω για το τέλος το καλό. Μετά τις καλημέρες. Να στείλουμε καλημέρα στις αγαπημένες μας φίλες που τώρα θέλουν να ανανεώσουν λίγο και την καρδαρόμπα τους, διότι έχουν φτιάξει σώμα, φτιάχνουν σώμα. Η Άνοιξη το προκαλεί. Έτσι. Σελεστίνο, λοιπόν, Βασιλός Κωνσταντίνου 16 στο Άργος και στην Τρίπολη, πλατεία Πετρινού και Ισάκ Σολομού 14. Τα καταστήματα Σελαστίνο μας κάνουν την τιμή και τη χαρά να ευαισθητούν σε εμάς την προβολή τους, καθώς και το κατάστημα Μιγκάτο, Βασιλιάς Κωνσταντίνου 15 στο Άργος. Έρχεται και τέταρτο κατάστημα Σελεστίνο και Μιγκάτο. Θα σας ανακοινώσουμε σύντομα την περιοχή, γιατί είναι υποκατασκευή το κατάστημα. Και να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες μένετε συντονισμένες. Θα έχουμε δωρεπιταγές από τα καταστήματα Σελεστίνο και Μιγκάτο. Και μια και είπαμε για ωραία ρούχα και αυτά, πώς θα μας χωρέσουν τα ρούχα, αν δεν έχουμε προσέξει το σώμα μας, λοιπόν. Απειλού Center, 2752-043-423 στο Ναύπλιο, ακριβώς δίπλα από το νοσοκομείο Κολοκοτρώνη 4, για τοπικό και ολικό αδυνάτισμα και υπέροχες θεραπείες προσώπου. Και επειδή εσύ βιάζεσαι, γιατί έχεις τον αγαπημένο σου κύριο Κοντονή, να σου πω ότι. Ναι. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τους διεμφυλικούς ανθρώπους που θα μπορούν πλέον να καταχωρούν σε όλα τα κρατικά έγγραφα το φύλο τους, σύμφωνα με το πώς οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται. Έχασα και τη φωνή μου. Και όχι σύμφωνα με το φύλο που καταγράφηκε στο ληξιαρχείο. Δηλαδή, εγώ θα μπορώ να λέγομαι, ξέρω εγώ, Αλέξανδρος Ψαρός. Και θα με φωνάζεις, πώς θα με φωνάζεις, είπες? Αλέκο. Αλέκο. Θυμάσαι τη μεγάλη διαφήμιση εκεί με το PET. Έλα, Αλέκο. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με το εν λόγω νομοσχέδιο, η καταχώρηση στην αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριο και τα άλλα κρατικά έγγραφα του φύλου ενός ατόμου θα γίνεται πλέον σύμφωνα με το πώς αυτό προσδιορίζει, δηλαδή σύμφωνα με τον τρόπο που το ίδιο το άτομο αντιλαμβάνεται το φύλο του και όχι σύμφωνα με το φύλο που έχει καταγραφεί στο ληξιαρχείο κατά τη γέννησή του. Άνω τελεία. Και αν κάποιος αντιλαμβάνεται, ξέρω εγώ, μισές μέρες του μήνα τον εαυτό του ως γυναίκα και τις άλλες μισές ως άνδρας, θα έχει δύο ταυτότητες. Θα υπάρχει και το τρίτο φύλο, ρε παιδί μου. Και πώς θα λέγεται. Είναι στην επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία αυτό. Δεν τη βιάζεις. Αλεξάνδρα Ψαρός. Τέλος πάντων, τώρα κοίταξε. Πώς θα παίξει δηλαδή αυτό. Αρκετά θέματα της ελληνικής κοινωνίας, ήρθε η ώρα να σταθεί. Δεν μου το λύνεις, Βασίλη. Και η Βουλή να σταθεί πάνω από αυτό. Ωραία. Δεν ξέρω, είναι σε δημόσια διαβούλευση. Πήγαινε, βάλει την απορία σου, ρε Αλεξία.
Γι' αυτό το βγάζουν οι άνθρωποι σε δημόσια διαβούλευση. Ανέβη, Βασίλη. Μπορεί να πάω στο Υπουργείο Δικαιοσύνη και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα λοιπά, λέγεται. Μωρέ, Βασίλη μου. Τι θα πεις. Ναι, καλό αυτό που κάνετε, αλλά εγώ έχω αυτή την απορία. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν είμαι Αλέξανδρος ή Αλεξάνδρα. Έτσι. Εγώ δεν πρέπει να σκεφτείτε και εμένα. Κοίταξε, επειδή έχω δύο ονόματα. Καλά, αυτοί που έχω να αποφασίσει. Άκουσα με. Επειδή εγώ με έχουν βαφτίσει με δύο ονόματα και ταυτότητά μου γράφει δύο ονόματα. Αλεξάνδρα, Εμμανουέλα. Θα μπορώ να λέγομαι Αλεξάνδρα, Εμμανουήλ. Τώρα το επίθετο δεν ξέρουμε. Ναι, ρε παιδί μου. Θα δούμε. Θα πας εκεί στη δημόσια διαβούλευση και θα ενημερώσεις. Και θα ρωτήσω. Ότι παιδιά σας διέφυγε και αυτό. Μήπως πρέπει να το, πρέπει βάλουμε, να το βάλουμε και αυτό. Αφού ανοίγει που ανοίγει η κουβέντα. Μήπως να το βάλετε. Σωστό. Μην το ξεχάσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εμένα, τι να σου κάνω. Έχεις δίκιο. Η νομική λοιπόν αναγνώριση ταυτότητας φύλου είναι η διαδικασία της αλλαγής του ονόματος και του φύλου που δηλώνεται στη ληξιαρχική πράξη γέννηση, στα κρατικά έγγραφα ταυτότητα, βιβλιαρίου υγείας, διαβατήριο, πτυχίο και άλλα. Προκειμένου να αναγνωριστεί η ταυτότητα του φύλου ενός ατόμου, σύμφωνα με το πώς αυτοπροσδιορίζεται και όχι σύμφωνα με το πώς αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη. Κατά την ισχύουσα νομοθεσία, τα διεμφυλικά άτομα δεν μπορούσαν να διορθώσουν τη ληξιαρχική πράξη γέννησής τους και να αλλάξουν το όνομά τους. Και αν αυτό το έκαναν, δεν είχε προηγηθεί χειρουργική επέμβαση στα γεννητικά τους όργανα για επαναπροσδιορισμό του φύλου, ενώ έπρεπε να υπάρχει και η πραγματογνωμοσύνη ψυχιάτρου. Σύμφωνα λοιπόν με το επίμαχο νομοσχέδιο, για τη διόρθωση του καταχωρημένου φύλου δεν απαιτείται να βελτιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε προηγούμενη ιατρική επέμβαση, δεν απαιτείται επίσης η οποιοδήποτε προηγούμενη εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική του υγεία. Επίσης, να πούμε ότι για τη διόρθωση του καταχωρημένου φύλου απαιτείται αυτοπρόσωπη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον του δικαστηρίου και η δήλωση θα γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο, χωρίς δημοσιότητα, ενώ η δικαστική απόφαση του. Αυτό δηλαδή το κρατάμε κρυφά, χωρίς δημοσιότητα. Ενώ τους άλλους τους ανθρώπους που χρωστάνε μια ΔΕΗ, ένα ΝΟΤΕ, ένα ΤΕΒΕ και αυτά, τους έχουμε κάνει δημόσια κραγμένους, έτσι. Αυτό μου λες. Λοιπόν, σταματάω ότι αυτό. Και επειδή είναι όπως είπες. Είναι το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας. Ακριβώς. Και επειδή έχει καθημερινή ανησυχία για το πώς θα εξασφαλίσουμε χρήματα για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας και για το πώς θα γεμίσουμε το ταμείο του σπιτιού μας. Ήταν αυτό ακριβώς. Το νομοσχέδιο. Δεν κράζω καθόλου. Όχι. Ίσα-ίσα απλώ. Θα μέσα να κάνεις παρατηρήσεις. Βεβαίως θα μπω γιατί έχω θέμα με τον Αλέξανδρο Εμμανουέλα. Θα πρέπει να πρωτοσέλιδα μέχρι να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Βεβαίως. Πάμε στην καθημερινή σήμερα, 5η 4 Μαΐου. Νέα ανάρκη στο ελληνικό. Η Υπουργός Πολιτισμού ανοίγει ξανά το θέμα των διατηρητέων. Ανοίγει ξανά το θέμα των διατηρητέων κτηρίων. Νομιμοποίηση καταπατημένων με 100 δόσεις σε δασικές εκτάσεις. Παυλόπουλος, υπέρ μη κρατικών ΑΕΗ. Το 2018, νέες αντικειμενικές αξίες για τον ΕΝΦΙΑ. Σύγκρουση δύο κόσμων στο γαλλικό debate. Επικίνδυνα παιχνίδια της Άγκυρας. Νέες ναύτεξ για Κύπρο και Καστελόριζο. Οι Κυριακές διχάζουν τους εμπόρους, κλειστά μαγαζιά στις 7 Μαΐου, μαφιόζικο χτύπημα έξω από σχολεία, από σχολείο με θύμα 47χρονο. Ανοίγουν δρόμοι ναυσιπλοεία στον Βόρειο Πόλο. Ήταν η καθημερινή. Πάμε στην εφημερίδα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στα νέα. Αγωνία και λαχτάρα. Προληπτικό μασάζ και διακριτική επιτήρηση στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αποφευχθούν δυστάρεστες εκπλήξεις στην ψηφοφορία για τα μέτρα. Κάνουν και τους δύσκολους, τα είχαμε, δηλαδή θα ψηφίσουν. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να ανεχθώ επιθέσεις και εκβιασμούς. Ακίνητα, Δεκέμβριο η εξίσωση αντικειμενικών και εμπορικών τιμών. Με μια απλή δήλωση, η αλλαγή της ταυτότητας φύλου. Έκθεση στην Ίδρα, Νίκος Κούντουρος, ο άγνωστος ζωγράφος. Και Γιουβέντους, η εμπειρία νίκησε τα νιάτα της Μονακό. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος. Με εκπτώσεις η αλλαγή στη χρήση γης. Δασικοί χάρτες, Ήτα Γκρούευσκι, η αλβανική σημαία στη Βουλή των Σκοπίων, νέα παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων και δολοφονία Γρίβα, πληρωμένους εκτελεστές βλέπει η Ελλάς. Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλαγή φύλου με απλή δήλωση. Διαταγή για ΕΘΑ, οι στρατιωτικοί υποχρεούνται να πληρώνουν τις 10 στολές τους. Μάλιστα. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Αν το δηλώσεις, θα το οργώσεις. Άνω κάτω στη Νέα Δημοκρατία για τον Ιβάν Σαββίδη. Οι βορειοελλαδίτες γαλάζιοι βουλευτές που ήθελαν να ψηφίσουν την τροπολογία για την ΣΕΚΑΠ, η δυσαρέσκεια του Απόστολου Τσιτσικώστα και η μέση λύση που αναζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νίκος Κούντουρος, έκθεση στην Ίδρα. Συμφωνία έτοιμη για έγκριση η συμφωνία. Κατάθεση καταπέλτης στη δίκη της για τη Χρυσή Αυγή. Ταυτότητα φύλου, δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό.
Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Αυγή. Ο Μητσοτάκης απειλεί τους βουλευτές του, γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία για την καταψήφιση και των αντιμέτρων. Και σπασμωδικό unfair. Η Ελλάδα δεν αποτελεί σήμερα πυλώνα σταθερότητα στα Βαλκάνια. Φοροελαφρύνσεις στα μεσαία εισοδήματα με την εφαρμογή των αντίμετρων. Δασικοί χάρτες, μειωμένα ανταλλάγματα για καταπατημένες εκτάσεις. Ευρωπαϊκό δάκτυλο στις Βρετανικές εκλογές. Βλέπει η Τερέζα Μέι, ήταν η Αυγή. Πάμε στον ριζοσπάστη. Μέτρα και αντίμετρα στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Συμφωνία κυβέρνησης κουαρτέτου. Πανηγυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για τις προϋποθέσεις ανάκαμψης της κερδοφορίας τους που δημιουργεί η αντιλαϊκή συμφωνία. Δεν θα χαρίσουμε στα μονοπόλια καμία Κυριακή. Πανελλαδική γραμματεία εμπορίου υπηρεσιών του. Πάμε. Ήταν ο ριζοσπάστης. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Δασικοί χάρτες. Τι προβλέπουν δύο νέες υπουργικές αποφάσεις για κόστος εξαγοράς και ενστάσεις. Σώστε τα χωράφια σας με εκπτώσεις έως 83%. Μειώστε τώρα τον ένφια από το υπερπλεώνασμα, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Στα πρόθυρα εμφυλίου τα Σκόπια. Και ξεκαθάρισμα νονών της νύχτας έξω από σχολείο. Δολοφόνησαν 47χρονο μπροστά στα μάτια του γιου του. Τα νέα ντρόν της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Φωτογραφίες ντοκουμέντο αναλαμβάνουν υπηρεσία. Ελεύθερο τύπο, Ελεύθερο τύπο. Συνεχίζω εγώ, Αλεξία μου. Πάω στην Εσπρέσο. Να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες πριν υποδεχθούμε τον κύριο Κολεβέντη. Όχι, δεν σου την αφήνω. Πάρ' την Εσπρέσο. Μισό λεπτάκι να τη βρω κι εγώ. Μισό λεπτάκι. Γιατί όχι, τα πήρες μονότερμα. Και θα με πας στην Εσπρέσο. Α, και έχει εξαιρετικό πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, δεν έχει ξαναγίνει άγρια δολοφονία, γιατί υπάρχουν και ήμερες δολοφονίες. Ναι. Μία ανάσα από μαθητές δημοτικού. Πόλεμος. Γάζωσαν νονό της νύχτας που πήγαινε το παιδί του στο σχολείο, δάσκαλε, βοήθαμε, σκοτώνουν τον πατέρα μου, έλεγε το παιδί. Μάλιστα. Μαρτυρίες σοκ στην Εσπρέσο γονιών που τα είδαν όλα στα γλυκά νερά. Ραπ της ντροπής για τον Ντάνο. Τι είναι ο Ντάνος? Τέλος πάντων, τρανς και στην ταυτότητα. Το θέμα που μιλούσαμε με τον κύριο Κοντονή. Διαζύγιο μετά το γλέντι του γάμου τους. Άρα δεν ισχύει ο γάμος. Δύο ξένοι, Ελένη και Μάκης. Κρυφτούλη με νεγάκι. Με Παντζόπουλο. Να είναι καλά τα παιδιά. Και η Βιλέγκας έριξε με ένα κλικ το ίντερνετ. Είναι Βιλέγκας. Δεν την γνωρίζω. Είναι ένα μοντέλο. Πάρα πολύ όμορφη. Μπράβο στη Βιλέγκας που έριξε και το ίντερνετ. Έτσι, λοιπόν, μπράβο. Να περάσω εγώ στο ποντίκι. Να περάσει το ποντίκι, λοιπόν, γιατί είσαι δυνατός. Λοιπόν, έχει το σχετικό σχίτσο. Τη γάτα δεν ξέρω που θα βρούμε. Του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε. Καίγεται από κάτω. Καίγονται όλα. Είναι στο μπαλκόνι και φωνάζει ο ένας. Σύντροφοι, λευκός καπνός. Η κυβέρνηση τα κατάφερε. Πανηγυρίζουν. Και φωνάζω, τραγουδάνε οι υπόλοιποι, το Avanti Popolo. Το γνωστό Avanti Popolo των κομμουνιστών της Ιταλίας. Σωστός. Ψηφίζουν μέτρα, σκουπίζουν συντάξεις, ανασχηματίζουν προσδοκίες. Προς νέος κυβερνητικό σχηματισμό με άξονες αναπτυξιακή προοπτική και αριστερό στίγμα. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Ποντίκι. Το ποντίκι σου, ναι. Το ποντίκι. Κάνε μια νέα κοινοποίηση. Πάω στην Κόντρα Νιούζ, εγώ άστο, γιατί είναι. Λοιπόν, μακριά από εμά. Πολεμικό συναγερμό στη Μεσόγειο μετά τις επιλογές του Ερντογάν. Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην Κύπρο. Έρχονται αμερικανικές επενδύσεις. Έρχονται τώρα εδώ. Κύριε Κολεβέντε, δεν ξέρω αν τις είδατε εσείς. Είναι στον δρόμο, πάνω, εδώ. Είναι ο κύριος Κουρίς. Τις περιμένω, άνοιξαν την πόρτα. Έρχονται αμερικανικές επενδύσεις μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, δήλωσε ο πρέσβης στον Ήπρα Τζέφρι Πάιτ. Γκάζια Τσίπρα στους περιφερειάρχες για επιτάχυνση των έργων. Μάλιστα. Σοκ από την εμψυχρό δολοφονία έξω από το σχολείο. Αγώνας επιβίωσης με φτηνό ψωμί για τους καταναλωτές στην Ελλάδα της κρίσης. Ήταν η Κόντρα Νιούς. Να κάνεις την καινούργια κοινοποίηση για το live μας, Βασίλη μου. Βεβαίως, βεβαίως, Αλεξία. Ναι, γιατί το τεράστια τα βίντεο να. Βεβαίως, βεβαίως. Αντιλαβού. Λοιπόν, και μετά από την εξαιρετική Κόντρα Νιούς, όπου σέρνεται, ας πούμε, και αυτή, για να δούμε πού θα πάμε στην επόμενη μισό λεπτά. Πήγαινε στο λόγο να παράσουμε στην αιστεία. Το θεωρείς πάρα πολύ εύκολο, αλλά μου αρέσει θες γιατί είσαι πάντα. Εγώ. Όχι, εντάξει. Όχι, γιατί θες να πάρεις όλη τη δόξα μόνος. Ήθελε σκάφος. Θέλεις και το πρωτοσέλιδο. Όχι, δεν γίνεται, Βασίλη. Εντάξει, το έχεις παρακάνει. Λοιπόν, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ΣΕΒΕ για την Κυριακάτικη Αργία. Διχάζουν οι 32 Κυριακές. Κοινός βηματισμός την επόμενη μέρα. Τετατέτ Πρωθυπουργού με τους Περιφερειάρχες. Σύμπλευση των δύο Προέδρων. Έχουμε Πούτινγκ-Τραμπ. Αρνητικό. Στην έκδοση των τριών Τούρκων στρατιωτών. Σκηνή Σικάγου, έξω το δημοτικό σχολείο στο Γέρακα, νεκρός νονός της νύχτας. Το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό, ο τελικός. Κύπελο Ελλάδας. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Λόγος. Πάμε στην εστία. Μειώστε τον ένφια κατά 20% τώρα. Το γάντι στον Πρωθυπουργό ρίχνει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος προφανώς θα τα μειώσει όλα αυτά. Προφανώς. Επιτέλους, κούρεμα.
ένα άρθρο του κυρίου Καραχάλιου, απουσία ειδούς στον δημόσιο λόγο, τι έλεγαν για του Γουδί και 12ετής ανανέωσης για την Σούδα. Νέο Ιντσιρλίκ και Κάρπαθος λέγουν κύκλοι του ΥΠΕΘΑ. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο Πούτιν κατεπιτίθεται με όχημα τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Καμένος προετοιμάζει την κοινή γνώμη για πόλεμο. Ζούμε τα εξαμήλια του Αγίου Παΐσιου, 100 χρόνια από το θαύμα της Φατιμά. Στην Κύπρο σπέβδει γαλλικό αεροπλανοφόρο απέναντι στην τουρκική αρμάδα. Μυστική προφητεία περιγράφει το τέλος του κόσμου. Η εμφάνιση της Παναγίας και γιατί τη 13η Μαΐου θεωρείται από τους αποκρυφιστές η μέρα που αρχίζει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πάμε στη Δημοκρατία. Πόσο κοστίζει η χρήση γης στα δασικά? Παρατείνεται για ακόμη ένα μήνα η προθεσμία τακτοποίησης των αυθαιρέτων. Εγκύκλιος ορίζει το ενίκιο σε 100 δόσεις ανά περιοχή. Αναλυτικά παραδείγματα. Κυριάκος, ο Τσίπρας πρέπει να μοιράσει από τώρα τα πλεονάσματα. Μαφιόζικος φόνος έξω από δημοτικό. Ο έρωτας νίκησε την ασθένεια. Στο ολοήμερα σχολεία και οι μαθητές από τις τρίτεκνες οικογένειες. Πολάκης πιο τρομακτικός από ποτέ. Η εισβολή και οι φωτογραφίες στα χειρουργεία της Ζακύνθου. Και Φαΐλος Κρανιδιώτης αρμέγοντας μια κοκαλιάρα για Ελλάδα που πλέον βγάζει αίμα. Επικίνδυνες business Πούτιν-Ερντογάν. Ενεργειακή συμφωνία 22 δις για πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακουγιού απέναντι από την Κύπρο. Ήταν η Δημοκρατία και κλείνουμε με... Και κλείνουμε με Star Press. Η Σόφη Πασχαλή επιβεβαιώνει την Star Press. Φυσικά και έγινε σεξ στο Survivor, γιατί είχαμε μεγάλη αγωνία. Εκτέλεσαν νονό της νύχτας μπροστά στο γιο του έξω από το σχολείο στα γλυκά νερά. Βοήθεια δάσκαλα σκοτώνουν τον πατέρα μου. Ο Βασίλης Γρίβας έδιωξε το 10χρονο παιδί του για να σωθεί. Άγιο είχε μία μητέρα. Η σφαίρα τη χτύπησε δίπλα στην καρδιά. Σόου Πολάκη στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, δεν το σχολιάσαμε. Πήγε με ασθενείς από την Αλβανία, χειρουργούς και νοσοκόμες. Απίστευτο, πέρασε τρεις νύχτες με άγνωστο άνδρα, γέννησε το παιδί του και μηνύει το ξενοδοχείο. Τα τρία παιδιά της να ζητούν τη μάνα τους. Τι λέει ο σύζυγος? Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της Ιωάννας. Το παλάτι ζητά 1.600.000 δολάρια για τα γυμνά της Κέιτ. Ήταν το πρωτοσέλιδο της Star Press. Κλείσαμε το πρωτοσέλιδο μας για σήμερα. Περνάμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Μας βλέπετε το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας ακούτε από το Live24 και από τα FM 92,2. Μας βλέπετε ζωντανά και από τη σελίδα μας στο Facebook DR Τηλεόραση Άργος. Κάντε τις κοινοποιήσεις σας. Όταν θα επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας, θα είναι ο Φώτης Κολεβέντης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Άργους, αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού της ΓΕΣΕ, αντιπρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μαζί σας. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». 8 λεπτά μετά τις 10, εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook DR Τηλεόραση Άργος. Μας ακούτε από το Live24 και φυσικά από τα FM στους 92,2. Κοντά μας ο Φώτης Κολεβέντης, πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Άργους, αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού της ΓΕΣΕΕ, αντιπρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας. Κύριε Κολεβέντη, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας αυτή την ώρα. Καλημέρα, κυρία Δίτσα. Από πού να ξεκινήσουμε? Και καλό μήνα, βεβαίως. Από πού να πρώτο ξεκινήσουμε? Εγώ νομίζω ότι επειδή ο κύριος Κολεβέντης έχετε διατελέσει αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, είστε σε κορυφαίες συνδικαλιστικές θέσεις δεκαετίες, τέλος πάντων γνωρίζετε τα πράγματα. Και πολιτική και ταυτότητα έχετε, αλλά δεν έχει να κάνει πολιτική ταυτότητα. Γνωρίζετε ανθρώπους, καταστάσεις, ισορροπίες που τηρούνται καλύτερα από εμάς. Με αυτά που έρχονται, είναι πρώτο πυλώνα. Ο λευκός καπνός βγήκε, τι λευκός, κατάμαυρος είναι. Έρχεται τετάρτο μνημόνιο. Δεν θα μπούμε τώρα στις ανακολουθίες και στα ψέματα, τα έχει ζήσει, ο κόσμος τα ξέρει αυτά. Γιατί, κύριε Κολεβέντη, δεν βλέπουμε τα τελευταία 2 χρόνια, πόσο είναι πάνω αυτοί οι άνθρωποι, μια μεγάλη κινητοποίηση που να είναι ενάντια και στην κοροϊδία που μας έχουν κάνει, αυτοί που ψήφισαν ενδεχομένως να νιώθουν 2 φορές εξαπατημένοι, και σε όλο αυτό που έρχεται. Βλέπουμε ένα μούδιασμα.
Έχει κάτσει ο συνδικαλισμός, οι μπροστάριδες, ο κόσμος δεν εμπιστεύεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εσείς προφανώς το ξέρετε καλύτερα. Τι φταίει? Κύριε Ζώη, ακούστε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι έχουμε μπει σε μια καινούρια εποχή. Μια εποχή η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, απαξίωση στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Απαξίωση στο δεύτερο βαθμό και στο πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε 1,5 εκατομμύρια ανέργους και έχουμε και 500.000 οι οποίοι δουλεύουν με 230 ευρώ το μήνα. Συν και 300.000 οι οποίοι δουλεύουν με part-time εργασία, δηλαδή μια φορά την εβδομάδα και δύο φορές την εβδομάδα. Θελήματα δηλαδή. Ασφαλώς. Και χαρτζενίκια. Όταν έχουμε μια τέτοια κατάσταση, κύριε Ζώη, και καλούμε εμείς τον κόσμο να κάνει απεργία, κατάσταση θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχουν και εργαζόμενοι πλέον. Γιατί οι εργαζόμενοι, ποιοι εργαζόμενοι? Ποιοι εργαζόμενοι? Αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ, που αν τολμήσουν να κάνουν απεργία ή στον ιδιωτικό τομέα, την άλλη μέρα θα τη διώξει ο κάθε εργοδότης, αφού έξω περιμένουν 300 και 400 άτομα. Ένα το κατούμε. Δεύτερον, δημόσιο τομέα. Γιατί κάνουν μαζί με την ΑΔΔ. Ξέρετε, σήμερα ένα που δουλεύει στο Δήμο που έπαιρνε 1.400 με 1.500 ευρώ, σήμερα παίρνει 7 εκατοστάρικα. Και μου λέει, εάν χάσω το ένα μεροκάματο, είναι 50-60 ευρώ. 50-60 ευρώ, μου λέει, πρόεδρε, μπορώ να περάσω 3 μέρες και 4. Και βέβαια, ένα από τα πιο σημαντικά είναι ότι δεν περιμένει τίποτα να γίνει μια απεργία, γιατί οι κυβερνήσεις οι οποίες ανέβηκαν από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν φέρει τα πάνω κάτω, δηλαδή ένας εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα ή ένας συνταξιούχος έπαιρνε πρώτα 14 μισθούς, σήμερα παίρνει 10 και τώρα με το καινούριο μνημόνιο θα παίρνει 8, και 8 όταν μιλάμε, 8 όχι το 1.800 ή το 2.500, 8 των 800 ευρώ. Δηλαδή θα παίρνει 7.000 ευρώ, από τα οποία 7.000 ευρώ θα φορολογείται από τα 5.681. Όχι από τα 8.000 και 9.000 που ο Τσακαλώτης έλεγε ότι εγώ θα παραιτηθώ εάν κατέβουμε από αυτό το μέρος. Άρα πώς μας τα λέτε δηλαδή, και συγχωρέστε μου λίγο ενδεχομένως το υπερφύαλο της έκφρασης, χρεοκόπησε το συνδικαλιστικό κίνημα? Δεν είπα ότι χρεοκόπησε. Απλά ζούμε μια καινούρια πραγματικότητα που πρέπει και εμείς να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μαζέψουμε τον κόσμο, για να πείσουμε τον κόσμο. Ήδη αρχίσαμε. Πιστεύετε ότι μπορείτε? Μπορούμε, ναι. Ήδη είπαμε να πάμε να κάνουμε επισκέψεις σε περιφέρειες. Να κάνουμε μια κουβέντα με τον κόσμο της εργασίας. Να πάμε δηλαδή στην Πελοπόννησο, να πάμε στην Πάτρα, να πάμε στη Θεσσαλία, στη Λάρισα δηλαδή, να πάμε στη Θεσσαλονίκη, Ήπειρο, να πάμε στις 13 περιφέρειες. Mm-hmm. Να ανοίξουμε ένα διάλογο με τους εργαζόμενους. Να ακούσουμε πλέον, γιατί πιστεύω, παιδιά, ότι πρέπει να μάθουμε να συζητάμε. Όχι για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, αλλά για να ενώσουμε τον κόσμο. Σωστό. Σε μια εποχή που μέχρι προχθές, πριν από μερικά χρόνια, οι βουλευτές, οι συνδικαλιστές, οι κορυφαίοι, εντάξει, μπορεί να πούμε ότι δεν είχαν τόση μεγάλη επαφή με τον κόσμο της εργασίας. Σήμερα όμως είναι ανάγκη να ακούσουμε αυτόν τον κόσμο. Γιατί μέχρι πριν από 5-7 χρόνια, ο κόσμος άκουγε εμάς με τα δικά μας λάθη, με τα δικά μας προτερήματα. Σήμερα πρέπει να ακούσουμε αυτόν τον κόσμο. Αν θέλουμε πραγματικά να ξαναφτιάξουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα, να ξαναφτιάξουμε μια κοινωνία η οποία αφουγκράζεται, να ξανακάσουμε μια κοινωνία η οποία αντιδρά σε κάθε τι που γίνεται κακό. Λένε κάποιοι ότι αν αυτά τα μέτρα που έρχονται τα είχε εφαρμόσει, ας πούμε, μια συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας ή Νέα Δημοκρατία. Θα είχε καεί όλη η Ελλάδα. Αυτό εσείς το συμμερίζεστε. Γιατί ξέρετε τις ερωτήσεις. Γιατί η αριστερά ήταν από πάνω και έλεγχε όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα έχει κάποιους ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά και κρατάει μια κατάσταση ενδεχομένως. Το πάμε, παραδείγματος χάρη, είτε αριστερά είτε δεξιά είτε οτιδήποτε, αυτοί έχουν τον κόσμο τους και μαζεύουν αυτά που να μαζεύουν. Μάλιστα. Εάν τώρα το 3% με το Ροβίκονα και με τα άλλα, με τους αναρχικούς κατορθώνουν και πείθουν μια ολόκληρη κοινωνία, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Εγώ εκείνο πιστεύω είναι ότι, παιδιά, ο κόσμος δεν πιστεύει όχι μόνο από το συνδικαλιστικό κίνημα και από την πολιτική. Κανέναν και από κανέναν δεν περιμένει τίποτα. Εκείνο που ακούω εγώ έξω στην κοινωνία, ναι, σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι, πρόεδρε, μου λένε ότι κάνω μόνος μου. Δεν περιμένω ούτε από τον Βενιζέλο, ούτε από τον Μητσοτάκη, ούτε από τον Τζίπρα, ούτε από κανέναν. Και κάτι άλλο λένε, αλλά θα σας το πω στο διάλειμμα. Ναι. Δεν θέλω να το πω στον αέρα. Γιατί ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
δεν ντύθεται από κανένα. Έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τα δικά του χρέη, έχει τα παιδιά να ζήσει, έχει μια καινούργια πραγματικότητα που βιώνει. Δηλαδή, δίπλα από το σπίτι μας, σας είχα πει για την άλλη φορά, σήμερα ζει ένας κόσμος πολύ διαφορετικά από ό,τι εμείς πιστεύουμε και από ό,τι εμείς νομίζουμε. Και αν διαφορήσουμε, σύντομα θα χτυπήσει και τη δική μας πόρτα όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Κυρία Δρίτσα, έχει χτυπήσει την πόρτα ολωνών. Ολωνών. Αν θα δείτε, εκτός από ορισμένους οι οποίοι ζουν στον κόσμο τους, δεν χαμογελά κανένας, δεν ελπίζει κανένας, δεν πιστεύει κανένας. Όταν μπαίνει μέσα στο σπίτι με τα παιδιά της, με τον άντρα της, αυτή ξέρει τι γίνεται μέσα εκεί. Δεν είναι τυχαίο σήμερα ότι στα 10 παιδιά που αρμονιάζονται ή παντρεύονται, τα 7 χωρίζουν. Μας γράφει ένας φίλος, κύριε Κολεβέρη, αυτή τη στιγμή. Λέει, κύριε Πρόεδρε, λέει, τι να ακούσουν περισσότερο οι συνδικαλιστές από τους εργαζόμενους? Δεν ξέρουν οι συνδικαλιστές ότι οι άνθρωποι λιμοκτονούν στην ουσία? Θέλουν αποτέλεσμα, όχι συζητήσεις, μας λέει. Αποτέλεσμα ποιο? Αποτέλεσμα ποιο? Από τις παρεμβάσεις συνδικαλιστικές. Και από κάτω μας γράφει ότι καλό θα είναι να επισημάνουμε ότι αρκετοί συνδικαλιστές φτάσανε να γίνουν και υπουργοί. Κάνανε την πολιτική καριέρα. Από τους συνδικαλιστές. Όχι, τι κάνατε εσείς, αλλά εσάς έχουμε που καταλαβαίνετε. Οι συνδικαλιστές, οι μόνοι συνδικαλιστές που έχουν πάρει πάνω αυτό είναι ο Γιάννης Μανώλης, ο Χρήστος Πρωτόπαπας και κανένας άλλος. Άντε να είναι και ο Κουτσούκης του δημόσιου τομέα. Ναι, του Πασόκ. Δεν είναι μόνο. Γιατί δεν βρίσκουμε τον Πασόκ. Ο Αλεξιάδης έγινε υφυπουργός οικονομικών. Δεν ήταν ψηφοφορία. Ναι. Είναι αρκετή. Αν σκεφτείτε ότι δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί. Δικαίωμά του είναι. Αφού του ψηφίσει ο κόσμος και κατεβαίνουν στο. Δεν είναι εκεί. Αλλά ξέρετε, όπως είπατε και εσείς, αυτή την περίοδο ο κόσμος σκέφτεται διάφορα και είναι καχύποπτος, κύριε Κολεβέρη. Μου να σα πω. Είναι καχύποπτος ή απλά είναι απογοητευμένος? Και τα δύο. Εγώ να απαντήσω. Αν ήταν καχύποπτος λοιπόν. Θα πρέπει να οργανωθεί. Ναι. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Κυρία Δρίτσα, ο κόσμος σήμερα, σας είπα και πάλι, είναι μια καινούργια πραγματικότητα. Και όταν είπα ότι πρέπει να μάθουμε να συζητάμε, όλοι και εμείς και τα παιδιά, οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι, να συζητάμε. Γιατί παλιά πηγαίναμε, λέγαμε τα δικά μας, βγάζαμε το λόγο κλπ. Σήμερα, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει να ακούσουμε τον κόσμο να πει τα παραπονά του. Να βρίσει, να κάνει, ναι. Έτσι αυτή είναι η δουλειά του κόσμου και να δούμε μαζί τι θα κάνουμε. Και να θέσουμε τα θέματα και το συνδικαλιστικό κίνημα και εργάζομαι και τι κάνουμε, ρε παιδιά. Να πάμε στην καφετέρια την ώρα της μάχης που λέμε, να δώσουμε τη μάχη, να σβήσουμε τα όνειρά μας μέσα στην καφετέρια με τη σιγαροθήκη και με τον καφέ, το φραπέ. Ή να ξαναρχίσουμε μια καινούρια προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον, για μια καλύτερη προοπτική. Από ό,τι φαίνεται, μέσα στο Μάιο θα έχουμε ψήφιση μέτρων. Ναι. Γιατί επήγονται όλοι, όπως αντιλαμβάνεστε. Τη συνέχεια της συμφωνίας, ναι, που όλοι προφανώς, υπέγραψαν, προφανώς, έτσι. Προφανώς. Μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι, έχουμε κάτι σε επίπεδο κινητοποιήσεων, ναι. Θα γίνει κάτι σε ΙΕΣΕΕ. Τη Δευτέρα προχθές είχα μια συνάντηση με τους, όχι με το ΣΕΒ, αλλά με το ΕΣΕΕ, δηλαδή τον κύριο Κροκίδη. Που, Ελληνικής Ομοσπονδίας. Ναι, όχι. Εμπορίου και... Ναι, εμπορίου και... Από τη ΙΕΣΕΕ, από τον κύριο Καβαθά, τον Γιώργο. Τους δικηγόρους, τους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς, τους μηχανικούς και είπαμε αν πρέπει να κάνουμε μια απεργιακή κινητοποίηση εν ώψη της ψήφισης του νομοσχεδίου που εμείς πιστεύαμε ότι θα γίνει 16 με 17 του μήνα. Mm-hmm. Συμφωνήσαμε να γίνει μια απεργία, mm-hmm. όλοι οι φορείς μαζί. Εγώ θα ξεκινήσω και αυτή την προσπάθεια και εδώ στην Αργολίδα από σήμερα να κάνω μια προσπάθεια με το Φώτη το Δαμούλο και με τα άλλα τα παιδιά του Ομπορικού Συλλόγου. Στο μέτρο, λέτε. Ναι, όταν θα ψηφίζουν τα μέτρα. Ναι. Για κινητοποίηση στην Αθήνα, εννοείται κεντρικά ή και κατά και τοπικά. Και τοπικά. Εάν δούμε ότι. Μακάρι να κλείσουν ρε παιδιά και να γίνει κάτι. Να γίνει κάτι. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Ζωή. Εγώ θα συμφωνήσω ότι φέρνουν και λάθη και οι συνδικασίες και η πολιτική και. Δεν είναι όμως καλό το να κάθεσαι στο σπίτι και να λες. Δεν κάνουμε τίποτα ή γιατί δεν βγαίνει κανένα στην απεργία. Όταν εσύ ο ίδιος κάθεσαι στον καναπέ. Πρέπει η απεργία δεν είναι ούτε του Κολεβέντη, ούτε του Ζωή, ούτε τη Ρίτσα. Η απεργία είναι όλων. Είναι όλων. Και πρέπει όλοι μαζί μας να συμμετέχουμε. Είναι δυνατόν σήμερα ο εμπορικός σύλλογος του Άργους που δεν δουλεύει, που δεν έχει δουλειά. Και του λες ότι ελάτε να κάνουμε μια απεργία, λέει μα τι, μα αφού δεν πετάει πελάτης. Γιατί δεν έχει χρήματα. Ή ο άλλος από το. Ο δικηγόρος, ο γιατρός. Οι δικηγόροι σήμερα από τους 300 που έχουμε δεν δουλεύουν ούτε 5. Οι δικηγόροι όμως σχεδόν 9 μήνες πόσο ήταν, κάναν αποχή. Δεν μπορεί να πει ότι δεν κάνει κινητοποίηση. Ήταν η μόνη ουσιαστικά που κράτησε το μεγάλο διάστημα. Όμως πρέπει κάποτε. Ηρωική αποχή ήταν αυτή. Κυρία Δίτσα, σε αυτά, γιατί τώρα τα δύσκολα τελειώνουν, έρχονται τα χειρότερα. Είπαμε να κάνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη κινητοποίηση από όλους τους φορείς.
από όλους. Το να το κάνεις μόνος σου, λέμε, δεν τον περάζει. Ένας κούκος δεν φέρνει την άποψη. Όταν, όμως, ναι, ξέρουμε, όταν όμως όλοι οι φορείς, μα όλοι, κατέβουν κάτω, θα πρέπει η Αθήνα να έχει 1.000.000 κόσμο, 500.000 κόσμο. Ή εδώ στην Αργολίδα, ή στην Τρίπολη, ή στην ευρύτερα στην Πελοπόννησο. Άρα αναφέρεστε λοιπόν, απαντάτε σε αυτό που σας ρωτήσαμε στην αρχή, γιατί δεν βλέπουμε μαζικότητα. Άρα λοιπόν. Θέμε όλοι. Μπροστά είναι το. Ασφαλώς. Ας υπάρξει μαζικότητα, λέτε. Και πρέπει να σταματήσει το να κάνουμε κριτική ο ένας απέναντι στον άλλον. Ας κατέβουμε μεθαύριο. Στις 16-17. Αυτό που λέτε, βέβαια. Πολύ σημαντικό. Ας κατέβουμε όλοι. Όλοι. Από τον Περιφερειάρχη μέχρι τον τελευταίο άνεργο ή τον συνταξιούχο. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν οι βουλευτές της κυβέρνησης θα ψηφίσουν τα μέτρα. Θα τα ψηφίσουν. Θα τα ψηφίσουν, εντάξει. Δεν μπορώ να καταλαβαίνετε. Αισθάνομαι ότι θα τα ψηφίσουν. Τραβάτε με κασκλέο. Είναι προφανές αυτό. Γιατί διαβάζω για επικοινωνιακό μας, για μασάζ, λέει, που θα τους κάνει ο Τσίπρας. Δεν ξέρω καν αν λέγεται μασάζ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα μέτρα αυτά έχουν και στον εργασιακό τομέα σημαντικές παρεμβάσεις. Θέλετε να μας εξηγήσετε, κύριε Πρόεδρε, τι θα σημαίνουν αυτές οι παρεμβάσεις άμα την εφαρμογή τους. Για τα επόμενα χρόνια. Γιατί κάναμε μια κουβέντα πριν, αγαπητέ Φώτη, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή και λέγαμε ότι οι γενιές οι δικές μας, οι νεότεροι, είναι αυτοί που θα βιώσουν. Σχολώς. Η γενιά η δικιά σας είδε άλλα πράγματα. Είδε ενδεχομένως έχει περισσότερες δυσκολίες κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής της, αλλά είδατε μια βελτίωση. Κάθε χρόνο ανέβαινε και ένα σκαλοπάτι. Εμείς πάμε ανάποδα. Ασφαλώς. Τι θα δούμε στον εργασιακό χάρτη με την ψήφιση και αυτών των μέτρων. Σας είπα ότι. Τα δύσκολα τελειώνουν και έρχονται τα πολύ χειρότερα. Να πιάσω καταρχάς από το άνοιγμα της Κυριακής. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το άνοιγμα της Κυριακής σε 35 εβδομάδες. Ναι. Αυτά τα είπε και ο κύριος Κροκίδης και ο κύριος ο Γιώργος ο Καβαδάς, ότι θα έχει μείωση, αύξηση της ανεργίας. Mm-hmm. Ένα το κατουμένο. Δεύτερον, μην ξεχνάτε ότι μια κοπέλα ή ένας άντρας που δουλεύουν στα εμπορικά δουλεύουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Και δεν παίρνουν το 75% που λέει ο νόμος επιπλέον. Τα είναι αστεία πράγματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι συντάξεις και οι μισθοί θα κατέβουν στα 7 εκατοστάρικα. Mm-hmm. Και κυρίως αυτοί οι οποίοι παίρνουν από 1.000 ευρώ και πάνω, η μείωση θα είναι πάνω από 300 ευρώ. Mm-hmm. Συν και το επικουρικό. Και το επικουρικό. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πολύ μεγάλη φτωχοποίηση και γίνεται, μετατρέπεται η Ελλάδα σε Τουμπεκιστάν, γιατί δεν έχει ελπίδα τίποτα από εδώ και πέρα. Εσείς ζείτε εδώ πέρα. Έχουμε μια ανεργία σήμερα εδώ στην Αργολίδα 30%. Πέστε μου, κύριε Ζώη, πώς μπορούν αυτά τα παιδιά να πιάσουν δουλειά και από τι και σε τι. Εδώ στην Αργολίδα. Επενδύσεις δεν γίνονται. Ήμουνα πριν από 20 μέρες στο Λουξεμβούργο, ναι. Στο Λουξεμβούργο μου είπαν ότι είναι αδύνατο με αυτή την πολιτική και με αυτή τη φορολογία ναι. να γίνει επένδυση στην Ελλάδα. Εσείς λοιπόν που είστε πάρα πολλά χρόνια, έχετε απέναντί σας, έχετε τη δυνατότητα τώρα να κάνετε όχι πολλά πράγματα, να κάνετε 2-3 αλλαγές ώστε να γίνουν επενδύσεις. Τι θα κάνατε, τι θα ουρλιάζατε στον Πρωθυπουργό ή στον Υπουργό Οικονομικών ή σε αυτούς που κανονίσατε τη συμφωνία. Ότι ρε παιδιά, εδώ κάτι κάνετε λάθος. Ποιο είναι αυτό το εξόφθαλμο λάθος που κάνετε, ότι δεν γίνουν τα επενδύσεις. Ότι φοβίζουν. Ναι, πώς θα γίνουν, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, οι επενδύσεις για να γίνουν. Μείωση φορολογικών συντελεστών, κάποια κίνητρα. Για να γίνουν επενδύσεις, αγαπητέ Βασίλη, πρέπει. Η φορολογία να είναι πολύ μικρότερη. Δεύτερον, η ασφάλεια των εργαζομένων ναι. δεν μπορεί να είναι 44% και ο εργαζόμενος να παίρνει σύνταξη 4% 3%. Και μη εγγυημένη. Ναι. Και εκεί πάλι παίζεται, έτσι. Ναι. Τρίτον, το ποσό. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση το να προστατεύουμε το δημόσιο τομέα και να κυνηγάμε τον ελεύθερο επαγγελματία ή τον ιδιώτη. Ο ιδιώτης, σε αυτή την κυβέρνηση έχει γίνει ο χειρότερος εχθρός. Ενώ θα πρέπει να στηρίζει. Γιατί πλέον από το δημόσιο τομέα, παιδιά, δεν μπορούμε να περιμένουμε καινούριες θέσεις εργασίας πλέον. Όλα γίνονται, έχουν γίνει αυτοματοποιημένα. Ένας παλιά που είχε ένα λογιστικό γραφείο ήθελε 30 εργαζόμενους, σήμερα με δύο κομπιούτερ μπορεί να τα φτιάχνει. Έχει τελειώσει, έχει τελειώσει. Και γενικά όλα τα άλλα πράγματα, η τεχνολογία έχει αφαιρέσει. Και γιατί, εν πάση περιπτώσει, να ρίχνουμε συνεχώς το βάρος στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για τις Κυριακές που θέλουμε να είναι ανοιχτά. Βεβαίως να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά τις Κυριακές. Να δουλεύει όμως και ο δημόσιος τομέας τις Κυριακές. Γιατί ο δημόσιος να μην δουλεύει, ναι. δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί τέτοιος ρατσισμός. Παιδιά, γιατί για ρατσισμό πρόκειται. Όταν μιλάμε για ρατσισμό, ξέρετε, πολλοί πολίτες νιώθουμε δύο ταχυτήτων. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του να φέρουμε σε αντιπαλότητα τους εργαζόμενους από όπου και να προέρχονται. Σε καμία περίπτωση. Αλλά δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα, το νιώθει ως βίωμα ο Έλληνας. Ο νέος ο άνεργος στον ιδιωτικό τομέα, ότι δεν έχει συμμεταχείριση σε καμία περίπτωση
με τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Εντελώς διαφορετική μεταχείριση. Παιδιά, αυτό δημιουργεί θυμό, ξέρετε. Οι ίδιοι μας έχουν χωρίσει σε δύο ομάδες. Έτσι. Η φτώχεια, αξία μου. Έτσι. Η φτώχεια έχει καταντήσει να υπάρχει αυτή ο κοινωνικός αυτοματισμός, δηλαδή η μία ομάδα εναντίον της άλλης ομάδας. Έτσι. Γιατί ένας, για τα ίδια γινόταν και πάλι, αλλά δεν μπορούσε κανένας, όταν άλλος έπαιρνε, είχε δουλειά. Πληρωνόταν αυτό η γυναίκα του. Έκανε τα στραβά μάτια, να το πούμε. Με συγχωρείτε και δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Είπατε η μία ομάδα εναντίον της άλλης. Εγώ δεν νομίζω ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι εναντίον των ιδιωτικών υπαλλήλων. Νομίζω ότι. Ναι, δεν νομίζω ότι. Μόνο το ανάποδο είναι. Δεν νομίζω ότι του βλέπουν καν. Γιατί ακριβώς ξέρουν την πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι του βλέπουν καν. Ξέρεις που είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι εναντίον των ΔΕΚΟ. Ο ΔΕΚΟ δεν είναι δημόσιο υπάλληλο. Είναι ιδιωτικό σε εισαγωγικά υπάλληλο. Ένας που δουλεύει στο Δήμο και παίρνει 600 ευρώ είναι εναντίον αυτού ο οποίος δουλεύει στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στις τράπεζες κλπ. Και παίρνει τα διπλάσια ή τα τριπλάσια από αυτό. Και αυτό το τονίζουμε έτσι, δεν είναι καλό αυτός ο αυτοματισμός που είπατε, αλλά εκ των πραγμάτων έχει δημιουργηθεί. Έχει. Διότι τα δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία χρόνια, τι απασχολούσαν, ιδιωτικός τομέας είναι. Ασφαλώς. Παραγωγή πλούτου αυτή η χώρα. Θα μπορέσει να παράξει με το τέταρτο μνημόνιο, ας μην κρυβόμαστε, να είναι πρώτον πυλών και δεν είναι θέμα να πολιτικολογήσουμε. Άλλωστε και η Νέα Δημοκρατία είναι δεδομένα ότι έχει λερωμένη τη φωλιά της, διότι τα μέτρα του Αυγούστου του 2015 τα ψήφισε. Οπότε ναι. Ενδεχομένως να εφάρμοσε μια διαφορετική συνταγή, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και σε δημοσκοπικό επίπεδο δεν βλέπουμε να έχει πείσει ιδιαίτερα. Μια κυβέρνηση που έχει πει τόσα ψέματα. Σας το λέω γιατί είστε από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ναι, δεν ναι. Το κρύβετε. Όχι. Λοιπόν, μια κυβέρνηση λοιπόν που έχει εφαρμόσει, έχει πει τα απίστευτα ψέματα, έχει πάει για να εφαρμόσει και δεύτερο μνημόνιο δικό της στην ουσία, το τέταρτο. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να έχει, ξέρω εγώ, 45, 42, 39, 38% να έχει παγιώσει μια αυτοδυναμία έστω, βρε αδερφέ, που θα λέγανε κάποιοι. Παρά περιμένει ως όριμο φρούτο να πέσει στην κυβέρνηση. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λέτε. Σας λέω μόνο ότι ο κόσμος πλέον έχει αποστρέψει τα βλέμματά του από τα κόμματα και από τις πολιτικές. Δεν περιμένει από κανέναν τίποτα απολύτως. Γι' αυτό και είναι εναντίον όλων. Δεν είναι εναντίον μόνο των κοινωνικών ομάδων. Είναι εναντίον όλων των κομμάτων. Δηλαδή και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και βέβαια τώρα σε αυτούς εδώ οι οποίοι δεν παίζονται οι άνθρωποι, είναι εναντίον ο κόσμος. Δεν παίζονται, λέτε. Δεν παίζονται οι άνθρωποι. Όχι, δεν παίζουν. Δεν παίζουν. Και είναι. Παιδιά, είναι ικανή στην προπαγάνδα και στα ΜΜΕ. Υπάρχει και θράσος, κύριε Κολεβέντη. Διακρίνεται και ένα θράσος, ας πούμε. Δηλαδή, παρακολουθήσατε καταρχήν τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, του κυρίου Σταθάκη. Όλους. Διακρίνεται ένα θράσος ή μόνο εγώ το είδα? Παιδιά, δεν παίρνουν χαμπάρι απολύτως τίποτα. Και δεν παίρνουν χαμπάρι απολύτως τίποτα σε μια εποχή που η φτωχοποίηση έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, δηλαδή. Στο 35% της χώρας. Μα πώς θα καταλάβουν, κύριε Κολεβέντη, με συγχωρείτε κιόλας, ο κύριος Σταθάκης δεν ξέρει τι έχει. Ναι, εντάξει, ξέχασε να κάνει τις δηλώσεις. Να τρελαθούμε, πώς όρια... να καταλάβει τι ζείτε εσείς εγώ, δεν μπορεί να καταλάβει κανένας, παιδιά. Ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας 35%. Α, ναι. Και μην ξεχνάτε ότι κοντά σε όλα αυτά τώρα έρχεται και ο πόλεμος βόρεια. Όπου εκείνο πιο επικίνδυνος από ό,τι ήταν με την Τουρκία. Το μεγάλο πρόβλημα για εμάς, για τη χώρα μας σήμερα, είναι τι γίνεται με τα Σκόπια. Και εκεί, κύριε Ζώη, θυμηθείτε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις οι οποίες θα είναι δύσκολες και τραγικό για την Ελλάδα, γιατί αν γυρίσετε δεξιά ή αριστερά δεν θα βρείτε ούτε ένα σύμμαχο της Ελλάδος απέναντι σε αυτή την πρόκληση που γίνεται. Κανένα. Μόνοι μας βαδίζουμε με την τρέλα μας, με τις βλακίες μας, με τις κουταμάρες μας και δεν μπορούν τελικά να τα βρουν όλα τα κόμματα να δουν πώς μπορούν να σώσουν αυτή τη χώρα η οποία πλέον έχει φτάσει στο πάτο του βαρολιού. Δεν ξέρω. Εμείς σας πούμε πάντως, κύριε Κολεβέντη, ότι αναζητήσαμε εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπου δεν εμφανίστηκε κανείς για να σχολιάσει όλα αυτά που συμβαίνουν και γίνονται από την αρχή της εβδομάδας μέχρι και σήμερα. Θα βάλω μάνο τελεία εδώ. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε εδώ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Μας βλέπετε το κανάλι μας στο YouTube DRA Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook. DR τηλεόραση Άργος. Μας ακούτε από το Live 24 και από το FM 92,2. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί. Μην φύγει κανείς.
Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. 36 λεπτά μετά τις 10, εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στα FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε τώρα ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook DR Τηλεόραση Άργος. Μας ακούτε από το Live 24 και από τα FM 92,2. Στο στούντιο παραμένει ο Φώτης Κολεβέντης. Ωστόσο όμως, θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου η επικεφαλής του Europe Direct Περιφέρειας Πελοποννήσου, Άννα Μαντά, έχει κάτι να μας μεταφέρει. Κυρία Μαντά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Να σας μεταφέρω, να σας καλέσω, θα έλεγα, Αλεξία, το Σάββατο στις 6 Μαΐου, στις 7.30 ώρα, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στην όμορφη καινούργια, ολοκένουργη πλατεία του Αγίου Πέτρου, θα γιορτάσουμε μαζί την ημέρα της Ευρώπης. Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει αυτή η εκδήλωση? Όπως είναι γνωστό, έχει καθιερωθεί, είναι η 9η Μαΐου, είναι η επέτειος της διακήρυξης του Σουμάν, όπως λέγεται, του Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας το 1950, μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου είχε την ιδέα να δημιουργηθεί μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας των ευρωπαϊκών κρατών, που θα απέτρεπε κάθε ενδεχόμενο πολέμο μεταξύ αυτών των ευρωπαϊκών λαών στο μέλλον. Είχε το όραμα να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό όργανο που θα διαχειριζόταν κεντρικά την παραγωγή άνθρακα και χάλιβα, δηλαδή των δύο υλικών που είχαν χρησιμοποιηθεί για τον πόλεμο, για να σκοτωθούν εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Μάλιστα. Η συνθήκη αυτή υπογράφτηκε από τα 6 ιδρυτικά μέλη κράτη, και η μέρα αυτή καθιερώθηκε το 1985, η 9η Μαΐου, να γιορτάζεται ως ημέρα της Ευρώπης, ως ημέρα της ειρήνης, της ενότητας, της δημοκρατίας, της συνεργασίας, που είναι οι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στο Λουξεμβούργο ανοίγουν τις πόρτες τους. Τι δύο κάνουν και τα γραφεία, τα Europe Direct, δηλαδή τα κέντρα ευρωπαϊκής πληροφόρησης, κατά τόπους σε όλα τα κράτη-μέλη και στην Ελλάδα, που όπως σας έχω πει σε άλλη συνάντησή μας, υπάρχουν 17 στην Ελλάδα. Όταν λέτε, κυρία Μαντά, ότι θα έχουμε γιορτή στο Άργος, τι περιλαμβάνει αυτή η γιορτή? Θα κάνουμε λοιπόν εξωτερικά δρόμενα, θα είναι στην πλατεία, δίπλα στο παλιό Δημαρχείο. Θα έχουμε μουσική και τραγούδια, θα μοιράσουμε έντυπο υλικό. Συμμετέχει το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Άργους, που έχει κάνει με τα παιδιά και με τους δασκάλους του παιχνίδια εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι κοινά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να δείξουμε αυτά που μας ενώνουν. Συμμετέχει η τουριστική σχολή Άργους με γεύσεις, θα μας ταξιδεύσει γαστρονομικά σε γεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες, πιάτα έτσι που θα μπορούν να δοκιμάσουν οι πολίτες. Και γενικά θα ενημερώσουμε τον κόσμο για της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γιορτάσουμε μαζί αυτή την ημέρα, την ημέρα της Ευρώπης, σε μια δύσκολη φάση πραγματικά που περνάει η Ένωσή μας. Πραγματικά. Ότι φρίζουν μερικές φορές, λέμε, τα θεμέλια του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αρνητικό δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκλογές έχουμε τώρα στην Γαλλία με αύξηση, άνοδο του ξενοφοβικού κόμματος, αύξηση γενικά των δυνάμεων του Ευρώπη. Καλά, προφανώς όμως κάτι θα έχει κάνει λάθος και αυτή η Ευρώπη, έτσι, για να γίνονται όλα αυτά που περιγράφεται. Πιθανώς. Κοίταξε, έλεγε παλιά ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης, ότι όποιος πλένει πιάτα θα σπάσει και κάποιον. Μόνο η απραξία δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Απλά δεν ξέρω αν είναι κακό, κυρία Μαντά, αυτό που μας περιγράψατε, η άνοδος, παράδειγμα, εθνικών, πατριωτικών, ακροδεξιών, όπως τα είπατε, κομμάτων σε κάποιες περιοχές, σε αρκετές περιοχές και χώρες, γίνεται, ξέρετε, με την ψήφο του λαού. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μήπως δεν πρέπει να περιφρονούμε και την ψήφο και την θέληση του λαού? Αφού θέλει τη Λεπέν όσο την θέλει τη Λεπέν, για παράδειγμα, ο λαός, και τι να είναι αρνητικό και να είναι θετικό ότι θέλει τον Μακρόν, για παράδειγμα. Ή ότι θέλει τον Τσίπρα. Ναι, ή τον κύριο Όρμπαν στη Βουλγαρία. Ο λαός τον θέλει, αυτοδιάθεση έχουμε. Ακριβώς, ακριβώς, σωστά το θέσετε. Ο λαός όμως, για να ψηφίσει υπεύθυνα, πρέπει να είναι ενημερωμένος.
Πρέπει να ξέρει τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρει ποια είναι τα θετικά της συνεργασίας αυτής των λαών. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να χαϊδεύεις τα αυτιά του λαού και να του τάζεις και να του... Το είδαμε αυτό, το βλέπουμε καθημερινά. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό σας είπα πριν. Αυτή η μέρα που γιορτάζουμε λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Ποια είναι η μέρα, είναι η μέρα του πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε, είναι ένα καταπληκτικό πολιτικό εγχείρημα που δημιουργήθηκε μέσα από τις τάχτες του πολέμου. Ακριβώς. Για να μην ξαναγίνει πόλεμος. Εμείς δεν το έχουμε ζήσει οι νεότεροι. Έτσι, δεν ξέρουμε τι σημαίνει πόλεμος. Και ελπίζουμε να μην το ζήσουμε. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σκοτώθηκαν εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με σκοπό την ειρήνη και την ενότητα. Προφανώς γίνονται λάθη. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως έχει και αρνητικά, όχι ίσως, σίγουρα θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Όντας όμως μέσα και συνεργαζόμενοι, μπορείς να διορθώσεις πράγματα. Και πάνω απ' όλα, όταν γνωρίζουν οι πολίτες τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες δυνατότητες δίνει αυτής της ελεύθερης μετακίνησης των προσώπων, των προϊόντων, των χρημάτων, έτσι. Αυτό είναι προς όφελος των πολιτών. Πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είναι προς όφελος να κλειστούμε στα σύνορά μας και να πούμε εντός του έθνους μας. Δεν μπορούμε το να. Σάββατο, λοιπόν. Το Σάββατο λοιπόν, να επαναλάβουμε λίγο, 6 Μαΐου, την ώρα πείτε μας, κυρία Μαντά. 6 Μαΐου, 7.30 ώρα. 7.30 στην πλατεία 8, του Αγίου Πέτρου στο Άργος. Τέλεια. Και θα περιμένουμε και μικρούς και μεγάλους να χαρούμε έτσι την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να γνωρίσουν περισσότερο και οι τοπικοί, έτσι. Να δώσουμε έντυπα να διαβάσουμε, να παίξουν παιχνίδια, θα παίξουμε με τις σημαίες των Ευρωπαϊκών κρατών, τα παιδιά. Θα έχουν την ευκαιρία ενημέρωσης, λοιπόν. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εμείς... Και καλή συνέχεια, είστε στην περιφέρεια σε σύσκεψη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί να είστε καλά. Είμαι χορηγός επικοινωνίας σε τέτοια σημαντικά. Ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσετε. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Και πριν πάμε στον Φώτη Κολεβέντη, έχουμε μία έτσι ανακοίνωση που μας ήρθε. Αυτές είναι πολύ ωραίες δράσεις. Ακούστε και εσείς, κύριε Κολεβέντη. Το νέο σχολείο προσφέρει 4 υποτροφίες τριετούς διάρκειας κατόπιν γραπτών εξετάσεων με ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής. 2 στην πρώτη γυμνασίου με έκπτωση 100% έως και 50% σε 2 μαθητές ή μαθήτρες αντίστοιχα που θα πετύχουν τις καλύτερες επιδόσεις γραπτές εξετάσεις. Και 2 στην πρώτη λυκείου με έκπτωση 100% και 50% σε 2 μαθητές αντίστοιχα που θα πετύχουν τις καλύτερες επιδόσεις γραπτές εξετάσεις. Όλες οι υποτροφίες ισχύουν μέχρι την αποφύτιση των μαθητών από την αντίστοιχη βαθμίδα, εφόσον διατηρούν άριστη επίδοση και διαγωγή κοσμιοτάτη, τρομερό κίνητρο αυτό. Δικαίωμα επιβολής αιτήσεων στα προγράμματα έχουν οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν φέτος στην 6η Δημοτικού και 3η Γυμνασίου Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων. Εξαιρούνται τα παιδιά των οποίων οι γονείς ανήκουν στο προσωπικό φυσικά των καθηγητών του νέου σχολείου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα θα είναι στην 6η Δημοτικού η νεοελληνική γλώσσα και τα μαθηματικά. Στην 3η Γυμνασίου η νεοελληνική γλώσσα, μαθηματικά, αρχαία ελληνικά, φυσική χημεία και στη διδασκόμενη ύλη της τάξης που φοιτούν στην 4η τάξη του Δημοτικού και 3η Γυμνασίου αντίστοιχα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι η κοσμιοτάτη διαγωγή και η άριστη επίδοση, το 75% και άνω, στις γραπτές εξετάσεις στις 27 Μαΐου του 2017. Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο νέο σχολείο 27 Μαΐου του 2017 και ώρα 9 το πρωί. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μέχρι και τις 19 Μαΐου στο νέο σχολείο για τις υποτροφίες. Οι μαθητές και οι γονείς μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους στη γραμματεία του σχολείου μέχρι και τις 19 Μαΐου. Πληροφορίες λοιπόν στο νέο σχολείο, στη Δαλαμανάρα Αργολίδας. Πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό είδαμε και στα δημόσια σχολεία, κύριε Κολεβέντη, το λέω από πείρα. Μάθημα δεν γίνεται, κύριε Κολεβέντη. Πολύ αξιόλογη η κίνηση αυτών των παιδιών. Και μπράβο τους. Και μπράβο τους. Και μπράβο τους. Κοσμιοτάτη. Η ναι, διαγωγή και αριστεία. Έτσι, σημαντικό έτσι. Για την υποτροφία. Σωστά, μπράβο τους. Σωστά. Συνεχίζουμε. Μας λέγατε στο διάλειμμα. Το έχετε ξαναφέρει. Καταρχήν, σας είδα ότι δυσανασχετούσατε και ήμασταν στον αέρα και να το εξηγήσουμε. Δυσανασχετούσατε με όλα αυτά που ακούγατε για την Ευρώπη. Ναι. Πιστεύετε ότι τελικά είναι αυτό που είπε και η κυρία Μαντά, ναι, ενημέρωση, ναι, να ενημερωθούμε για τα καλά και τα άσχημα. Ναι, ο ενημερωμένος πολίτης είναι σίγουρα ο πολίτης που μπορεί να πάρει και την τύχη στα χέρια του. Μπορεί όμως τελικά. Κυρία Ρίσα, όταν μπήκαμε στην Ευρώπη, ναι, εμείς σαν χώρα, είπανε η Ευρώπη η πατρίδα των λαών. Σήμερα
δεν αισθάνεται κανένας έτσι ότι είναι πράγματι η πατρίδα του. Όταν βλέπει ότι ο κ. Σόλμπλε και κάποιοι άλλοι κυνηγάνε αυτόν τον κόσμο και κάποιος κόσμος φεύγει από εδώ και πάει και κοιμάται με άλλους 10 στη Σουηδία μαζί για να έχει να πληρώσει, ή κάποιος άλλος κόσμος ένα 35% εδώ πέρα ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Αυτή είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Εάν. Να συμπληρώσουμε βέβαια ότι υπάρχουν και πολλές μαμάδες οι οποίες αποχωρίζονται τα παιδιά τους. Ασφαλώς. Χωρίς φυσικά να το θέλουν, χωρίς να είναι δική τους επιλογή, αλλά δεν έχουν. Ασφαλώς. Να κάνουν κάτι άλλο. Εάν, κυρία Ρίτσα, δεν αλλάξει η Ευρώπη και δεν γίνει πιο ανθρώπινη, φοβάμαι ότι, ή ελπίζω, δεν ξέρω, αυτό είναι, θα το δείξει ο κόσμος, ότι μετά από 2-3 χρόνια τα συστημικά αυτά κόμματα που οδήγησαν αυτή τη χώρα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την κατάσταση, θα αφανιστούν και θα παρουσιαστούν φαινόμενα όπως είναι ο Ρίτζι, όπως είναι ο Χίωψη μοναδικά. Ο κόσμος πλέον κουράστηκε και έχει αγανακτήσει από τη φτώχεια, από τη μιζέρια και από την κατάθλιψη. Η παγκοσμιοποίηση και πολλά φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την παράνομη μετανάστευση, τα οποία δεν τα είχαμε ζήσει στην Ευρώπη. Όχι. Σε τέτοιο βαθμό. Παίζουν ρόλο, πιστεύετε? Βέβαια, κάνω μια γενικότερη κουβέντα τώρα, αλλά έχετε άποψη. Παίζουν ρόλο, πιστεύετε, για παράδειγμα, σε αυτό που βαφτίζεται ως ξενοφοβία, δεν είναι υιοθετώ τον όρο, αλλά βαφτίζεται, εν πάση περιπτώσει, τον βάζω σε εισαγωγικά, στην Ευρώπη? Γιατί έχουμε δει πράγματα που δεν τα είχαμε δει ποτέ. Δηλαδή, περπατάς στον δρόμο και ξαφνικά έρχεται ένας μουσουλμάνος ή ξέρω εγώ φανατικός ισλαμιστής και θερίζει κόσμο. Σφάζουν κόσμο σε κοτόπουλα. Βγάζουν καλάζι που βγαίνουν στον δρόμο και καθαρίζουν κόσμο. Παίρνουν αυτοκίνητο και πέφτουν πάνω σου. Ποτέ. Και δεν αναφέρομαι τόσο στην Ελλάδα που έχουμε άλλη μορφή παραβατικότητα και εγκληματικότητα από παράνομους μετανάστες. Αλλά σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης ή σε μεγάλες χώρες είναι, να μην πω καθημερινότητα, έχουμε εκατόμβες έτσι. Μιλάμε για εκατόμβες θυμάτων, για εκατοντάδες θυμάτων στη Γαλλία τα τελευταία 2 χρόνια. Κύριε Ζώη, φοβάμαι ότι αυτά τα φαινόμενα που παρακολουθούμε στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, Γαλλία κλπ. Θα τα ζήσουμε και εδώ. Μην ξεχνάτε ότι. Α, δεν έχει έρθει η σειρά μας ακόμα. Ασφαλώς. Μην ξεχνάτε ότι εάν κάποιος στην Αθήνα δεν πάει μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα στο ATM να πάρει χρήματα, γιατί δεν ξέρει τι του γίνεται. Εάν θα δείτε στην Αθήνα, ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τις 7 η ώρα δεν κυκλοφορούσε Έλληνας. Σε κάποιες περιοχές που έχω καταλάβει. Της Αθήνας, του κέντρου περισσότερο. Έτσι, για να μην πω ονόματα. Και φυσικά γνωρίζετε κι εσείς φυσικά ότι προϋπόθεση για την ελευθερία είναι η ασφάλεια. Ασφαλώς. Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία. Βεβαίως. Φοβάμαι ότι αυτά τα φαινόμενα που ανέφερες προηγουμένως, Βασίλη, πιθανόν να τα ζήσουμε κι εμείς εδώ. Δηλαδή, να μην βγαίνουμε από το σπίτι μας πέρα από τις 5 η ώρα. Έχει ευθύνη στο πολιτικό προσωπικό της Ευρώπης για όλα αυτά. Ασφαλώς. Γι' αυτό και ο κόσμος στρέφεται σε. Να μην πω εναλλακτικές, σε άλλες, αν θέλετε, δυνάμεις που ενδεχομένως ψώνουν και ένα διαφορετικό λόγο αντισυστημικό και ζητάνε την ψήφο. Ασφαλώς. Μάλιστα. Σαν μπουνιά στο στομάχι ακούγονται όλα αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Αλεξία μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ χαζός ή να κάνεις το χαζό όταν δεν βλέπεις την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ψέμα ότι ο κόσμος πεινάει? Όχι. Είναι, σε καμία περίπτωση. Είναι ψέμα ότι. Τα καλά μυαλά φύγαν έξω? Όχι. Είναι ψέμα ότι έχουν έρθει 2 εκατομμύρια ξένοι εδώ στη χώρα μας. Και δεν ξέρουμε πόσοι ακόμη ή πόσους μας κρίνουν. Είναι ψέμα ότι δεν ελπίζουμε πλέον κανένας ή τρεις μας εδώ ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο? Πότε και από πού? Πέστε μου. Πέστε μου. Το Άργος, να έρθουμε λίγο στα τοπικά. Λέγαμε πριν στο διάλειμμα ότι το Άργος έχει εικόνα. Στο επίπεδο της απασχόλησης και γενικότερα της παραγωγής πλούτου είναι από τις πιο. Πώς να το πούμε. Η τραγικότερη πόλη της Ελλάδας. Είναι. Εγώ, παιδιά. Μήπως είστε υπερβολικός? Όχι, όχι καθόλου. Μακάρι, γιατί θα ήμουν περήφανος. Η τραγικότερη πόλη της Ελλάδας. Θα ήμουν περήφανος γιατί είμαι από εκεί. Εξηγήστε μας. Εάν θα πάτε στην Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή, ήμουνα την προηγούμενη, εδώ και 20 μέρες, στα Γιάννητσα, στην Έδεσα, στην Άουσα και στη Βέρεια. Αυτή η κατάντια και η ξεφτύλα που υπάρχει στο Άργος από πλευρά κίνηση εμπορικών καταστημάτων και απασχόληση δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά. Εγώ θα χαιρόμουν να βλέπα τα παιδιά των φίλων μου, των συγγενών μου, τα ίδια τα παιδιά, του ίδιου του φίλου μου, να δουλεύουν. Δεν δουλεύει κανένα σήμερα. Για πετε μου, σε ποια δουλειά είναι στο Άργος, εάν εξαιρέσει τα σούπερ μάρκετ, πού αλλού μπορεί να απασχοληθεί κάτι? Τις καφετέρειες. Και τις καφετέρειες ανασφάλιστη. Πού αλλού? Πού? Η τράπεζα έχει, 5 τράπεζες έχουν συνολικά 30 υπαλλήλους, ό,τι έχει 15. Η ΔΕΗ στο Άργος έχει 4. Δεν υπάρχουν κάποιες μικρές επενδύσεις, έστω που να έχουν γίνει, κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που να μπορούν να απασχολήσουν 10. Να μας το πείτε, θέλουμε, γιατί τα λέμε εμείς κάθε μέρα. Εσείς ως πρόεδρος του εργατικού κέντρου γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Ένας, ξέρω εγώ, να έρθει η κυρία Δρίτσα, παράδειγμα, ο κύριος Ζώης, να κάνουν μια επιχείρηση μαζί και να πούν
πρόεδρε, από το εργατικό κέντρο κάπου, θέλουμε 15 άτομα, άντρες, γυναίκες, να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ξέρω εγώ, συσκευαστή. Φτιάχνουμε σακούλες, παιδί μου. Έλα, μια μικρή βιοτεχνία. Τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ούτε στον ορίζοντα. Ούτε στον ορίζοντα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και είναι τραγικό, το είπα και την άλλη φορά εδώ πριν από 8 μήνες, 7 πόσο είμαστε, να μην μπορούν τα νέα παιδιά όχι μόνο να μην μπορούν να ονειρεύονται, αλλά ούτε και να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Έχει χαθεί η ελπίδα. Ασφαλώς. Τι κάνουν οι νέοι στο Άργος, πού να ζητούν εργασία, έχετε εικόνα για μετανάστευση ή σε άλλους νομούς, δεν λέω κατά ανάγκη στο εξωτερικό, ή σε άλλες περιοχές. Γιατί όπως μας το περιγράφετε τώρα εσείς. Δεν Ζωή. Λέω ότι δεν Όχι. είναι έτσι, αλλά τέλος πάντων. Ακούστε, ότι δεν υπάρχει και κάτι στο Άργος. Ξέρεις, είναι η πιο υπεύθυνη θέση του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου. Γι' αυτό το ρώτησα μήπως είναι υπεργατικός. Γι' αυτό ήταν σήμερα μήπως. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να βρει δουλειά πουθενά. Και ακόμα και αν βρει και πάρει 6 εκατοστάρικα, φύγει από το Άργος ναι. και πάει στη Θεσσαλονίκη. Θα θέλει 2-3 εκατοστάρικα νίκια, κοινόχρηστα, τηλέφωνο, το σταθερό κλπ. 500 με 600 ευρώ λοιπόν για τη διαμονή. Τι του μένει. Τίποτα. 100 ευρώ, 150. Και κάθεται με τους γονείς του και κάθεται μέσα στο σπίτι ναι. και ήρθε ένας γονιός που και μου λέει Φώτη, βρέσω μια δουλειά να δίνω εγώ τα χρήματα, τα ένσημα τα πληρώνω εγώ γιατί δεν μπορώ να δω το παιδί μου να κάθεται όλη την ημέρα μέσα στο σπίτι γιατί μετά από λίγο θα πάει σε ψυχολόγο. Ναι, ξέρετε αυτό μετά δημιουργεί και άλλα θέματα, έτσι. Δημιουργεί πάρα πολλά θέματα. Ένας νέος ή μια νέα δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν σχέση. Βεβαίως. Τραγικά. Έτσι. Έτσι. Έχετε εικόνα δηλαδή για το Άργος για ανθρώπους που έχουν μεταναστεύσει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχω, ναι. Γιατί διαβάζουμε κάθε μέρα δημοσιεύματα ότι οι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό. Ισχύει. Πώς θα δείτε, και 40 άλλες ακόμα. Φεύγουν και γυρίζουν, αλλά... βέβαια. Και γυρίζουν μερικοί. Αλλά πόσοι Βασίλη φεύγουν, πιστεύετε ότι φεύγουν από το Άργος. Φεύγουν 10, 15, 20 το χρόνο, ναι. 25. Κάποιοι οποίοι έχουν συγγενείς στον Καναδά, στην Αυστραλία. Πολλοί άλλοι. Δηλαδή, επειδή φεύγουν αυτοί. Δεν υπάρχει από δυνατότητα, λέτε. Αν υπήρχε και δυνατότητα, θα φύγαιναν περισσότεροι. Μπορεί, κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί, αυτό λέτε. Αλλά σήμερα έχουν δυσκολεύσει τα πράγματα και εκεί. Δηλαδή, στο Λονδίνο, αν θα πάω να μείνει, θέλει 2.500 ενίκιο. Ναι, ναι ξεκινά από αυτό. Εκεί πώς θα μείνει. Θα μείνει μάλλον 3-4. Άρα αρχίζουν τα δύσκολα. Είναι τα δύσκολα. Για σκεφτείτε λίγο τώρα. Είσαστε μεγάλοι ενώ. Ναι, είμαστε παιδάκια τέλο πάντων. Θα έδινε στο παιδί σου εσύ να πήγε να μείνει με άλλου τέσσερι, άλλου από την Αλβανία, άλλου από το Αφγανιστάν. Σε καμία περίπτωση. Δεν βλέπετε εδώ στην Αργολίδα να προσανατολίζονται οι νέοι προς τις αγροτικές εργασίες. Βλέπετε καθόλου κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει. Ακούστε, για να γίνει. Δεν για υπάρχει να προοπτική. Για βλέπετε να εκεί. Δεν υπάρχει προοπτική από την κυβέρνηση να πειράξει. Είδαμε παιδιά, και με του βιοκαλλιεργητές. Όλα, είναι, όλα γίνονται στη δίχη. Είδατε τι έγινε τώρα. Πιάνουν όλοι και κλαδεύουν. Και κεντρώνουν ό,τι τους κατέβει. Ό,τι τους κατέβει. Ό,τι τους κατέβει. Και του λες, γιατί είναι κοινοτική οδηγία. Λέει, μ' αρέθηκε από το πορτοκάλι και βάζω λεμόνι, βάζω μανταρί. Ναι. Θα έχει προοπτική και πού. Δεν ξέρω, λέει, θα δούμε. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τα πράγματα ή τη ζωή μας στο μοιραίο, στο τυχαίο, στη φορά των καιρών και στην κατεύθυνση του ανέμα. Πρέπει να υπάρχει μια πολιτική για την πρωτοβάθμια. Για την αγροτική πολιτική, πρέπει να υπάρχει για τη δευτεροβάθμια, για τις σπουδές, για. Δεν μπορούν να αφήνονται όλα στο έρμεο. Εκεί ζούμε. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτή τη φάση. Συντονιζόμαστε. Αλεξία μου, δεν έχω λέξη για να πω ότι τι κάνουμε. Εκείνο που πρέπει να σου πω, σαν παιδί μου θα σου πω το εξής, ότι κορίτσι μου, πάρ' το αλλιώς, γιατί τα πράγματα από εδώ και πέρα είναι δύσκολα. Τι συμβουλεύουμε λοιπόν τον κόσμο. Να αναπροσαρμόσει τη ζωή του. Να αναπροσαρμόσει πρώτα τη ζωή του. Δραματικά. Δραματικά. Γιατί δεν μπορείτε να γυρίσουμε ποτέ στην εποχή του 2005, 6, 7, 8, 9. Ποτέ. Από εδώ και πέρα η ζωή θα είναι δύσκολη. Και όταν λέω σε κάποιον ότι φίλε, πόσοι καφέδες πίνεις, 2 καφέδες, 2 και 2, 4, το μήνα είναι 120 ευρώ. Το χρόνο είναι 1440. Είναι δύο μισθοί ή δύο συντάξεις. Όταν από τους 12 που παίρνει συντάξεις, τους 2 τους βάζει για καφέδες. Δεν μπορεί να επιβιώσεις. Σε αυτό το σημείο, Βασίλη, θα ήθελα να δανείσεις τα ακουστικά. Στον... Αυτά τώρα κλείνοντας. Να κλείσουμε έτσι την εκπομπή. Ναι. Θα ακούσετε κάτι έτσι. Φορέστε τα. Θέλουμε να ακούσετε κάτι. Πάμε λοιπόν. Και να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Πάμε λοιπόν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν. Θα παίζουμε τη λύρα και θα χορεύουν πεντοζάλι. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια πρόταση
είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Δεν είπα εγώ ότι μπορεί να σκιστούν τα μνημόνια με ένα νόμο. Κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο. Είχαμε την εντιμότητα, την ειλικρίνεια, τη δημοκρατική ευτυχία να πούμε στον ελληνικό λαό καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων. Πέμφια είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται. Ας μην τολμήσουν να διανοηθούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Διότι με 1,40 εισιτήριο κάποιοι εργαζόμενοι των 700 ευρώ θα χρειάζονται ένα μηνιάτικο μόνο για να πάνε στη δουλειά. Μας απειλούν θα φύγουμε από το Σέγγεν. Μικρό το κακό λοιπόν λέω εγώ. Θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρομίων. Όσο υπάρχει μνημόνιο και τρόικα, προοπτική για τον αγρότη δεν υπάρχει. Πολύ σύντομα αυτός ο κόσμος που σήμερα αντιστέκεται στα διόδια, αύριο θα αντιστέκεται και σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής. Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης! Είναι δέσμευση. Ναι. Ότι θα επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751. Ναι. Το επίδομα ανεργίας θα χορηγείται για διπλάσιο χρόνο από το σημερινό. Είναι δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για συνταξιούχους που παίρνουν κάτω από τα 700 ευρώ. Δεν θα κόψουμε το ΕΚΑ σε κάποιους. Όχι. Δεν θα μειώσουμε συντάξεις. Όχι, λέτε. Όχι, όχι, λέω. Αν τα πούμε όλα αυτά, όχι μόνο θα σου δώσουν λεφτά, θα σε παρακαλάνε να τα πάρεις. Όλα στο φως. Τα ψέματα τελείωσαν. Δεν έχουμε πει καμία στιγμή ψέματα στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Κύριε Κουλεβέντη, ήταν ένα αφιέρωμα στον κύριο Τσίπρα. Πάρε τα ακουστικά από τον... Ένα σχόλιο, το βάζουμε τώρα με αναμονή του τετάρτου μνημονίου, το έχουμε, ξέρετε, έτσι ως... Να το χαιρόμαστε. Για να γελάμε και να κλαίμε παράλληλα. Να το χαιρόμαστε, δηλαδή. Έτσι, λοιπόν. Ευχαριστούμε. Καλό κουράγιο από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Φώτη Κολεβέντη που ήταν κοντά μας σήμερα. Δεν ήταν ευχάριστα όλα αυτά που ακούσαμε. Δυστυχώς όμως είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Θα πρέπει και λιγάκι και εμείς να είμαστε σε αφύπνιση, γιατί αν είμαστε σε ύπνωση δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Μας είδατε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας είδατε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας ακούσατε από το Live24 και από τα FM 92,2 και φυσικά μας είδατε ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook DR Τηλεόραση Άργος. Αύριο εδώ, εκεί γύρω στις 9, θα είμαστε πάλι κοντά σας. Με ένα ποτήρι γάλα του Μοριά ξεκινήσαμε. Με ένα ποτήρι γάλα του Μοριά συνεχίζουμε. Και θα συνεχίσουμε ολόκληρη την ημέρα μας. Την καλημέρα μας και τις ευχαριστίες μας στο Mentor Bar & Grill στην πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο, στο 360 Cafe Wine Bar, στο Ξένον Καφέ, στο Εκτείο Ανατολικής Πελοποννήσου Ταραντήλη, στη Μελισσινό Security, στην Τρίπολη, που δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και φυσικά στην Αργολίδα, τον Negro Espresso Bar και το εστιατόριο Αραπάκο, στην GD Energy Solutions και την ETV Market Μεγάλου Αλεξάνδρου και Νάιλ Σένα στο Ναύπλιο, την πιτσαρία Quattro Ασκληπιού 15 στο Ναύπλιο, το πολυετρίο ΙΕΣ, τους ευχαριστούμε και για τις κάρτες υγείας που μας παρέχουν. Γράφετε 922, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54660 για δύο κάρτες υγείας από το πολυετρίο ΙΕΣ. Την ευχαριστήσουμε τα καταστήματα Σελεστίνο, Βασιλέως Κωνσταντίνου 16 στο Άργος και πλατεία Πετρινού και Ισάκ Σολομού 14 στην Τρίπολη, το κατάστημα Μικάτο στο Άργος Βασιλέως Κωνσταντίνου 15, το Apilus Center 23-4-23 στο Ναύπλιο, Κολοκοτρώνη 4 δίπλα ακριβώς από το νοσοκομείο Ναυπλίου. Ευχάριστα ή δυσάρεστα. Έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα σε όλους. Καλή σας ημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί».